Σάββατο. Σάββατο 4 Αυγούστου και είμαστε πίσω στη θέση μας, γιατί συμβαίνουν απίστευτα, φοβερά, ονειρικά πράγματα. Καλοκαιρινά, φρέσκα, ερωτικά. Είδες πως αλλάζει φωνή. Η Ειρήνη Φράσκου, κυρίες και κύριοι, μαζί μας για ακόμα ένα Σάββατο. Και η Ελένη Πούλου, εδώ στο στούντιό μας. 10 με 1, ιδιαίτερα χαρούμενη. Ιδιαίτερα χαρούμενη η Ελένη Πούλου. Βέβαια, έχω παραγγείλει ένα κομμάτι. Θέλω, έχουμε Χρήστο και όσοι στην κονσόλα. Ήρθε. Το είδαμε. Ήρθε. Δηλαδή, περιμένω από τέλη Μαΐου βγήκε. Τόσο, ναι, λίγο τόσο. Μετά τον τελικό. Περιμένω από τέλη Μαΐου, το είχαμε πει και εδώ με την Ελένη Μπούντου, η οποία θα είναι αύριο κανονικά στη θέση της. Επιτέλους μας έλειψε. Ξέρεις τι γίνεται στην Ευρώπη με τις πτήσεις. Δηλαδή, και να έχεις κανονίσει με τον κόσμο που έχει και τις καθυστερήσεις και τα λοιπά, όλα τα ταξίδια πάνε πίσω. Το έπαθε και ο ΠΑΟΚ προχθές. Ναι, ναι. Ταλαιπωρήθηκαν τα παιδιά. Ταλαιπωρήθηκαν και αντί να φτάσουν το μεσημέρι 4-5 ώρες, ήρθαν τελικά στις 7-7.30, έτσι. Εντάξει. Είναι λογικό σε όλα τα αεροδρόμια, full season τώρα, τουριστικοί προορισμοί κτλ. Κτλ. Η Ελένη Μπούντου, η οποία πήγε για διακοπές, αλλά επειδή είναι επαγγελματίας Ειρήνη Φράσκου, ήταν κανονικά στη θέση της στο Ευρωπαϊκό στη Βασιλεία. Και αν δεν είναι η Ελένη Μπούντου, ποιος θα ήταν τέλος πάντων. Και ποιος θα πάρει αυτό το ρημάδι το διπλό. Λοιπόν, εδώ είμαστε στη θέση μας. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε μια μίνι άδεια. Και είχαμε εδώ πέρα στη θέση μας τον αγαπητό μας Γιώργο. Mm-hmm. Έκανε την εκπομπή. Σήμερα όμως είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε παρέα. Λογικά είστε ή στο κρεβάτι, να πιάσουμε τις εναλλακτικές, έτσι, ναι, ναι. Είναι. Ή στο κρεβάτι αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει τα παντζούρια. Έχουν συνειδητοποιήσει ότι έχει ήδη πολύ ζέστη. Ότι σήμερα επιτέλους λογικά θα κάνει καλό καιρό. Θα το πούμε τώρα σε λίγο το λεωφορείο. Έχουν το φρέντο. Γιατί... όχι, στο σπίτι δεν θα έχουν φρέντο. Γιατί? Τροπέ θα έχουν. Και φρέντο. Δεν κάνεις φρέντο στο σπίτι? Όχι, στο σπίτι. Στο γραφείο κάνω πολλούς, για όλους. Αλλά στο σπίτι, σπίτι κάνω φρέντο. Έχω και μηχανή, έχω και το σκόνη την έτοιμη. Ναι, αν είσαι μεγαλωμένος με αυτά, με εσπρέσο. Εγώ το έχω δηλώσει. Εγώ πάω μέσα, θα απομωρώ. Να μάθω να πίνω φρέντο. Η δεύτερη εναλλακτική είναι να είστε ήδη στο αυτοκίνητο, στο δρόμο και χαρτιδική. Και αν ξεκινάτε και τόσο νωρίς. Λογικά είστε και για δεύτερο πόδι και πολύ σας ζηλεύουμε. Ή για πρώτο πόδι, αλλά προς τα μέσα, ναι, εκεί, ναι, ναι. Στον ταβαντούρι. Μπράβο, εκεί. Φούρκα, καλύτερα, παλιούρι, βέβαια. Λοιπόν, πάμε στον καιρό. Ναι, ναι. Το πρώτο που έχουμε να πούμε, για να ξέρετε τι σας περιμένει. Ενημέρωσε τον κόσμο, μην πάνε τζάμπα. Γιατί μας έχει ταράξει στις βροχές, δηλαδή για το όνομα. Ναι, ρεβίθια να ήμασταν, θα είχαμε φουσκώσει εδώ. Έχει κάνει τέτοια μούχλα. Ναι. Τέτοια βροχή εκεί που δεν το περιμένεις. Και είναι και η βροχή αυτή με την υγρασία, με ναι. Αυτό το κακό που κολλάει πάνω σου. Δεν είναι η απλή και δεν βροχή. Δεν είναι ότι σε δροσίζει κιόλας. Δηλαδή, άντε εκείνη την ώρα, ναι, έχει δροσιά. Με το που σταματάει, σηκώνει όλη εκείνη τη ζέστη από τη γης. Από τη γης. Από τη γης και σου πάει τα νεύρα μετά, είναι χειρότερα. Βρέξε που βρέχεις, κάνε μετά μια δροσούλα να κοιμηθούμε σαν άνθρωποι. Λες να μας κάνει όπως πρόπερσι καλοκαίρι μέχρι Οκτώβρη που ήμασταν με τα κοντομάνικα. Ναι, αφού έχει πάει τώρα, έχουμε 4 Αυγούστου και χθες πάλι έριξε τέτοιο νερό. Λογικά μέχρι Οκτώβρη θα τραβήξει φέτος. Ωραία. Τροπικό κλίμα γινόμαστε, Ειρήνη. Ναι. 27 με 33 λέει σήμερα η θερμοκρασία. Το 33 τώρα το real feel με τέτοια υγρασία που έχει έξω λογικά θα είναι πολύ παραπάνω. Ασθενής βορειοανατολική άνεμη με ένταση που θα φτάσει στα 2 μπουφόρ, δηλαδή του τίποτα. Μετά το μεσημέρι ο καιρός θα παραμείνει αμετάβλητος, κάντε το σταυρό σας. Ίσως συννεφιασμένο ουρανό με τη θερμοκρασία να πάει στους 30 και κάτι και διατήρηση των ανέμων από νότια διεύθυνση που σημαίνει υγρασία. Στην Κασάνδρα πρώτο πόδι ηλιοφάνεια με θερμοκρασία 27 με 31 και πολύ αεράκι. Πολύ. Θα βουλιάξουν τα beach bar. Ναι, 5 μπουφόρ θα έχει. Είναι, όχι, έχει είναι αυτό το ωραίο που βγαίνεις από τη θάλασσα και λίγο σε φυσάει και αέρας και κάνεις την ανέμελη. Κολλάει και η άμμο, ναι, η άμμος πάνω, ναι, ναι. Πεινάζεις και μαλλί. Εννοείται. Θα παίξεις και λίγο τελικό. Λοιπόν, στη Σιθωνία και στο τρίτο πόδι εκεί στους φίλους μας, στην Ιερισσό, γιατί έχουμε κοινό στην Ιερισσό. Χαιρετίσματα στην Ιερισσό, θα πάμε, και εκεί. 27 με 31 βαθμούς και εκεί. Μέτρια βορειοανατολικά θα φυσάει στα 5 μποφόρ και εκεί.
Αεράκι δηλαδή στη Χαλκιδική, εδώ πέρα δεν θα έχει τίποτα. Έχω μια ευχάριστη είδηση για όλους τους φίλους αυτής της εκπομπής. Πες μας κάτι ευχάριστο. Που ξέρουν ότι εμείς κάποια στιγμή θα βγούμε και θα πιούμε. Μια φορά τη βδομάδα, δύο φορές τη βδομάδα. Μια φορά στο τόσο. Ναι, άμα ακούει η μαμά δεν πίνω πολύ. Όχι, ξέρει. Λοιπόν, λέει η είδηση εδώ, αν είσαι άνω του 30 και πίνεις αλκοόλ, η είδηση σε αφορά. Φίλε ακροατή και φίλε ακροάτρια, άκουμε πάρα πολύ προσοχή. Η δικαίωση ήρθε. Έχουμε ακούσει δεκάδες συμβουλές γύρω από το θέμα με το αλκοόλ. Μην πίνετε, δεν κάνει καλό. Χαλάει την επιδερμίδα, η ενυδάτωση, το ένα, το άλλο. Εντάξει, είναι επικίνδυνο, δεν παίρνουμε αυτοκίνητο εννοείται ποτέ όταν πιούμε. Έρχεται όμως το Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου, δηλαδή δεν είναι και κανένα του πεταματού. Όχι, όχι, είναι Λονδίνο. Είναι Λονδίνο, ό,τι και να είναι, είναι Λονδίνο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έρευνα που δημοσιεύθηκε, όσοι είναι άνω των 30 και απέχουν από το αλκοόλ, πρόσεξε με, απέχουν. Κινδυνεύουν κατά 45% περισσότερο να πάθουν άνοια από όσους πίνουν μέχρι 1,5 μπουκάλι την εβδομάδα, Χρήστο και όσοι. Ο Χρήστος έχει γουρλώσει τα μάτια και δείχνει και πολύ χαρούμενος, έχω να πω. Δείχνει έτοιμος να το εκτυπώσει και να πάει να το δείχνει σε όποιον του λέει ότι... Εγώ θα το ψυχοκολούσα και στα μπαρ. Να είμαστε άνετοι, παιδιά. Εντάξει, δεν λέμε τώρα να πιεις τόσο που να ξεχνάς τελικά, αλλά εδώ σου λέω ότι θα ξεχνάς άμα δεν πίνεις τουλάχιστον 1,5 μπουκάλι τη βδομάδα. Καταρχήν, Ελένη, ναι. Οι αρχαίοι μόν πρόγονοι που ήταν πολύ σοφοί, αν μη τι άλλο, ναι, με αυτού ζούμε τόσα χρόνια, έλεγαν ίνος εφραίνειν καρδία. Δηλαδή, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έτσι. Το παράδοξο είναι ότι όταν πίνεις, λέει, περισσότερο από 1,5, τότε οι πιθανότητες για άνοια εκτοξεύονται. Άρα πρέπει. Να, πάλι αρχαίοι. Ναι. Παν μέτρων άριστον. Φυσικά. Οπότε, εκεί στο 1-1,5 μπουκάλι τη βδομάδα, λέει η έρευνα, είναι το ιδανικό. Από 1,5 και πάνω, εντάξει και να μην το έλεγε η έρευνα, θα ξεχνάς. Ναι, ναι. Το καταλαβαίνεις κι εσύ. Η έρευνα είναι, λέει, στο αρχικό στάδιο και οι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι σε πολύ μικροχρονικό διάστημα θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τι είναι αυτό ακριβώς που επηρεάζει τον εγκέφαλο και πώς μπορούμε να προλάβουμε εκφυλιστικές ασθένειες. Πίνω και μέθω, ο Χαμάν, μέρα νύχτα τραγουδώ, ο Χαμάν, μέρα νύχτα τραγουδώ. Και το τέρτι μου, ο Χαμάν, στο μπουζούκι μου ξεχνώ. Τώρα θα μου πείτε, σας δώσαμε λόγο να πίνετε. Και η εκπομπή όχι, αυτή λέγεται «Μπουγάτσα με hangover». Αυτό το πανεπιστήμιο πάντως, άμα χρειάζεται άτομα για να δοκιμάζουν, εγώ μπορώ να πάω, δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω κάτι να κάνω δηλαδή. Ορίστε, Ειρήνη Φράσκου, κυρίες και κύριοι, θα θυσιαστεί για χάρη της επιστήμης. Και, συν της άλλης, πιάνια. Οι νέοι, ας τους αρχαίους, οι ναι. νέοι δεν λένε το αλκοόλ και οι τα λύπη με εψιλον γιώτα. Άρα, να, κι άλλο καλό. Καλώς ήρθες. Ναι. Καλησπέρα. Πώς πέρασες αυτές τις δύο εβδομάδες που έχουμε να τα πούμε, Ειρηνάκη? Αυτές τις δύο εβδομάδες πέρασα όπως περνούσα και τις προηγούμενες εβδομάδες. Τίποτα. Δούλεψες και τη μέρα των αγώνων, γιατί εδώ εμείς τη μέρα των αγώνων. Και μετά το... πριν το πρώτο επίσημο, έτσι. Πριν το πρώτο επίσημο, ναι, πριν το παιχνίδι. Δηλαδή έχουμε μεσολαβήσει δύο μάτς. Ναι, δούλευα κανονικά στους αγώνες. Αχ, τιμή, τώρα θυμήθηκα τι λέγαμε. Για τον για το Βική. Ναι, για τον Βική λέγαμε. Τον έφαγες. Ναι, τον έφαγα. Και ο και ο Τζουκλό της Βασιλείας και την ένα μάτς προλάβε να κάνει ο άνθρωπος φέτος στον πάγκο. Ναι, αλλά ρώτα εκεί τα παιδιά στο site που στην αρχή του πρώτου παιχνιδιού μου είχε κολλήσει με τον αριθμό 22 Αγέτη. Και τελικά, βέβαια εντάξει, δεν μας συμφέρει, αλλά λέω είχε ότι. Ναι. Αγέτη, εγώ κάτι πραγματικά μου... στο πρώτο δεν έπαιξα τίποτα στην τούπα. Στο δεύτερο όμως έπιασα στοίχημα. Στο... δεν το έπαιξα εκείνη τη μέρα. Το είχα παίξει από το Σάββατο. Διπλό έβαλες. Διπλό και over 2,5. Θέλω να σου πω ότι εκείνη τη μέρα, που στο δεύτερο παιχνίδι, το αφεντικό μου ο Γιώργος, εδώ από την Μπουγάτσα που μας έστειλε και την Μπουγάτσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Μπουγάτσα. Τώρα στο διάλειμμα θα την τιμήσουμε. Ναι, βέβαια. Επέμενε να το παίξουμε ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ 3-1. Ναι. Εγώ ήταν από κοντά. Τους φίλους άκουγα το 3-0. Δηλαδή όσοι με πέραν τηλέφωνο, ξέρεις, πάει το τηλέφωνο και άντε πες, τι feeling έχεις, πώς θα βλέπεις τα πράγματα σήμερα. Εγώ γενικά είμαι πίσω αισιόδοξη. Οπότε είχα παίξει για το στοίχημα γιατί είδα το όνειρο από το Σάββατο, σου λέω. Και μπήκα και το έπαιξε. Ναι. Και ωραία απόδοση. 5-60.
Α, είχε καλή απόδοση. Ναι. Το πέτυχα ωραία. Και τους λέω, πες σας πω, παιδιά, εγώ το έχω παίξει διπλό και over 2,5 και το πιστεύω πραγματικά. Και όλοι μου λέγανε, εγώ βλέπω ή 3-0 ή ότι θα αποκλειστούμε. Δεν αποκλειόμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση από αυτή την πατσιλία. Ναι, έτσι όπως την είδαμε στην Τούμπα, έτσι όπως έπαιζε ποδόσφαιρο και όταν βλέπεις μια ομάδα να παίζει έτσι στο πρώτο επίσημο της σεζόν. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα μηνύματα για το κλίμα της ομάδας που ερχόταν και έβλεπες ότι δεν έχουν και, δηλαδή, ναι μεν μπορεί να μην είχαν παίξει καλά στο πρώτο παιχνίδι, αλλά να είχαν ένα πολύ καλό κλίμα, να ήταν όλοι μαζί και να έλεγαν πάμε παιδιά. Εδώ έβλεπες ότι δεν υπήρχε ούτε και αυτό, οπότε εντάξει, δύσκολο. Το υπόλοιπο της εκπομπής, γιατί έχουμε 3 ώρες εκπομπή σήμερα μέχρι τη μία ζωή να έχουμε, θα κάνουμε μια πλήρη ανασκόπηση, ειδικά του δεύτερου παιχνιδιού, όλα όσα συνέβησαν στη Βασιλεία που είναι το πιο πρόσφατο. Θα πούμε και λίγες λεπτομέρειες τι τρέχει με Βέρντου, που ήρθε να δούμε, τι φοράει, γιατί είμαστε Κυριακή γυναίκες. Φυσικά, ήρθε, δεν κρίνουμε αυτό, τι θα κρίνουμε. Ήρθε με την Βερμπλούμενα, ναι, με ναι. την Νίνα. Ναι, το... Τι γνώμη φίλε ακροατή, άντρα. Γυναίκα, γιατί όχι, γιατί οι γυναίκες είναι και πιο αυστηρές. Ναι, συνήθως είμαστε. Θέλω να μου αναλύσετε λίγο στιλιστικά, σαν ομορφιά, τη γνώμη σας για την Νίνα, τη γνώμη σας για το Βέρντου, τα κορίτσια της εκπομπής. Να τώρα δεν είσαι και εσύ ακροάτρια, είσαι εδώ πέρα να λέγαμε. Περιμένουμε την Ειρήνη να μας τη γνώμη για το Νέα Βέρντου. Θα τα πω, θα τα πω από κοντά. Μετά το πρώτο διάλειμμα που θα είμαστε έτσι πιο συγκεντρωμένοι. Ναι, ναι. Έχουμε να πούμε για διάφορα insta stories που έχουν βγει. Βλέπω εδώ πέρα το insta stories. Γενικά ρεπορτάζ από τα social media. Γιατί έχουμε και ΠΑΕ στο Twitter με super παρουσίαση του ακτών. Ένα επίπεδο πάνω από οτιδήποτε έχει βγει αυτό το βίντεο. Παίζει να το είδα κανένα μισάωρο μετά που είχε βγει και είχε ήδη πάνω στους 9.000 views. Ναι, αν αναλογιστείς ότι ο καθένας το έβλεπε και 2-3 φορές για να χωνέψει ότι τι ακριβώς έχει κάνει η ΠΑΕ εδώ πέρα. Γιατί είχαμε διαβάσει από βραδύ στο ρεπορτάζ ότι δεν θα γίνει κλασική παρουσίαση με τις πρώτες δηλώσεις και 2 φωτογραφίες. Ότι η ΠΑΕ ξεκινάει να κάνει ένα καινούριο ύφος παρουσιάσεων των μεταγραφών από εδώ και πέρα με μίνι ντοκιμαντέρ, μίνι ταινιούλες. Τράβηξε διεθνή προσοχή, έχω να σου πω. Ναι. Και όχι από όποιον και όποιον, θα τα πούμε και αυτά μετά. Θύμισε και λίγο παρουσίαση Ρονάλντο. Μπράβο, ναι. Εκεί πάμε τώρα. Την άλλη την παρουσίαση που έγινε του Ρονάλντο Βιέρα, την είδες? Όχι, δεν την είδα. Φίλοι μου, έχει γίνει... Ξέρουμε όλοι ότι η παρουσίαση του Ρονάλντο στη Γιουβέντους τράβηξε πολύ τα βλέμματα, έτσι. Ναι, λογικό. Έγινε και εκείνο το πολύ ωραίο γραφικό που είναι το όνομα Κριστιάνο και η σκιά του παίχτη καλύπτει, ναι, το έργο. Υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος έχει συνωνυμία απλή και τίποτα παραπάνω με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Αν και θα ήθελε, υποθέτω. Και είναι στη Σαμπτόρια, νομίζω, η μεταγραφή έγινε προχθές. Και οι θεούλιδες από την ΠΑΕ, τη Σαμπτόρια εκεί πέρα, κάνανε ένα γραφικό που αντί να λέει Κριστιάνο, λέει Ρονάλντο, γιατί το όνομα του παιδιού είναι αυτό, Ρονάλντο, ναι, και από κάτω με μικρά γραμματάκια Βιέρα. Και είναι με τη σκιά του παίχτη. Δηλαδή... Αυτό με τα social media που πλέον όλοι. Στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ οδηγεί την κούρσα, έτσι. Είναι πολύ μπροστά στα new media όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΠΑΟΚ είχε βγάλει και πρώτο την παρακάμερα του αγώνα, έτσι. Οπότε... Και επειδή έχει τύχει να δω και άλλες παρακάμερες, η δικιά μας μ' αρέσει πιο πολύ. Θα μου πεις ΠΑΟΚ, εσύ, ναι. Ναι. Θα πάρεις το μέρος τους. Αλλά αυτό που μου δείχνει παρακάμερα είναι αυτό που θέλω να δω. Έχω δει, ας πούμε, άλλες μεγάλες ομάδες που απλά δείχνει τον πάγκο. Δεν είναι τόσο... Όχι, παρακάμερα του ΠΑΟΚ δείχνει από κερκίδα μέχρι, ναι, ναι, πάγκο, ναι, ναι, στο γήπεδο. Τα βιντεάκια από τη Βασιλεία πόσες φορές τα είδες? Τα είδα πολλές. Δηλαδή αυτά που ερχόντουσαν από το ΠΑΟΚ 24, τα live που έκανε το ΠΑΟΚ 24 μέσα από το γήπεδο, παίζαν τα είδα 2-3 φορές το καθένα. Δεν χορταίνεις. Τα δε πλάνα από το έψιλον και τα γκολ, άστο. 10. Θα σου πω και τι έπαθα. Λοιπόν, η ώρα είναι και 20, έτσι. Πω. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Έχει γενέθλια ο Σέργη Στάνκου. Είναι ο προπονητής μας στο Βόλεϊ. Δεν ξέρω αν τον έχεις δει χρόνια κατάλληλα. Του πολλά. Δεν ξέρω αν τον έχεις δει κατάλληλα όπως πρέπει, όπως του αξίζει. Τι εννοείς όπως πρέπει? Δες τον λίγο τώρα. Της έχω ανοίξει φίλο ακροατή τη φωτογραφία. 36χρονος. 36χρονος νεαρός, ψηλός. Ρουμάνος. Δηλαδή ξεφεύγει από τους Ρουμάνους. Πάει λίγο πιο.
Σε τι θα, ποιο σέρβο δεν τον κάνεις? Ναι, τον έκανα σέρβο, ναι. Άνετα. Εγώ όταν έγραψε πρώτη φορά ο Γιάννης ο Παρασκευαίδης. Καλημέρα και στο Γιάννη, γιατί ακούει. Καλημέρα, δηλαδή. Καλημέρα στο Γιάννη. Θα πάω μετά, δεν γλιτώνει ούτε σήμερα. Ούτε από μένα θα γλιτώσει σήμερα. Όταν έγραψε Στάνκου, λέω πήραμε Έλληνα και το λένε και Στάνκου. Θα μπορούσε. Ωραίο επίθετο. Ναι. Όπως και ο άλλος, ο γιος μου. Παίκτης του βόλεϊ. Ο οποίος λέγεται γιος μου. Με ζήτα, νομίζω. Και αυτός Έλληνας θα μπορούσε. Όχι, handball είναι, handball, νομίζω. Και του έλεγε ο Σταύρος ο Κόλικας, δηλαδή τώρα ρε φίλε θα βάζει γκολ και θα λες έβαλε γκολ ο γιος μου. Θα ζήσουμε πολύ ωραίες στιγμές και με βόλεϊ και με handball, φυσικά με ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Τα πάντα φέτος. Δεν ξέρω, φέτος έχω ένα θετικό δηλαδή. Έχεις ένα good feeling γενικά. Πέρυσι είχα πει στη νέα, ειδικά τη μεταγραφή, τη γίνανε τελευταία μέρα. Ήμασταν λίγο σφιχτά, βέβαια, λόγω αλλαγή προπονητική. Στανόγεβιτς, Μουτσέσκου. Δεν ξεκίνησε και με το δεξί χρονιά. Αποκλεισμό από την Έστερσουτ. Δεν το λες και πολύ καλό το κλίμα. Και στην πορεία άρχισε αυτό να ανατρέπεται και να πιστεύει ότι ναι, φέτος μπορούμε να τα καταφέρουμε. Που στην τελική τα καταφέραμε. Αλλά πράγματα εξωγηπαιδικά γίνανε και δεν τα καταφέραμε. Φέτος, από 12 Μαΐου ήταν τελικός. Ναι, παρόλη την πίεση που τραβήξαμε τη χρονιά, δεν ήθελα διακοπές στο ενδιάμεσο. Ήθελα την επόμενη μέρα να ξεκινήσουμε. Ναι. Θα μου πει τώρα, άμα ήταν εδώ πέρα η Μπούντου, θα έλεγε μας ρωτάς και εμάς που τα ζούσαμε από μέσα με την πίεση τη δημοσιογραφική. Και θα της έλεγα, έχεις δίκιο, κορίτσι μου. Εντάξει, καλά, και η Μπούντου δεν έφυγε κανένα τρίμηνο. Τι να της κάνει αυτό. Μία εβδομάδα έφυγε και τις τρεις δούλεψε. Και στις διακοπές δούλεψε, δηλαδή, ούτε εκεί. Έτσι, έτσι. Είχε εκπομπή ο Μπάμπης ο Μπατμανίδης αυτή την εβδομάδα, έκανε λόγω αδειών, ξέρεις, έχει αλλάξει ναι, όλο ναι. το πρόγραμμα. Οπότε και εμείς, οι όχι τόσο πρωινοί, που δεν πάμε στη φάμπρικα 6 ώρα το πρωί για να ακούμε τον Μπάμπη, καταφέραμε και τον ακούγαμε γιατί ήταν μέχρι τις 10. Μην αγχώνεσαι. Μια ολόκληρη σεζόν το κινητό της ήταν ανοιχτό. Α, εντάξει. Δεν, ναι. Είναι, είστε παιδιά του Σταύρου Κόλκα. Το κινητό δεν κλείνει ποτέ μες στο στούντιο. Ναι, γιατί εντάξει, δημοσιο... το ρεπορτάζ ζήτησε. Δεν κοιμάται ποτέ. Έτσι θα απαντάς. Τι έλεγα. Τι έλεγα. Τι λέγαμε, για την Ελένη. Για την Ελένη λέγαμε. Ναι, είτε είναι εδώ είτε δεν είναι, πάλι για την Ελένη μιλάμε. Πώς να μιλάμε. Λέγαμε ότι θα έλεγε ότι θέλουμε περισσότερο να ξεκουραστούμε. Όχι, φέτος έχουν ξεκινήσει. Έχουν μπει όλα σε μία σειρά. Χτυπήστε δηλαδή, όλοι ένα ξύλο. Ναι, ναι, ναι. Κάντε σταυρούς, σχέλε και τα λοιπά. Δηλαδή δεν έχεις να ασχολείσαι με κάτι άλλο εκτός από το πώς θα παίξει η ομάδα. Μπράβο. Είναι μόνο αυτή η έννοια σου. Δηλαδή είναι όλα τόσο τακτοποιημένα στην ομάδα. Το μόνο που περιμένεις είναι να δεις ένα αριστερό μπακ. Ένα αριστερό μπακ να περιμένεις δηλαδή, να το δεις. Αυτό πρέπει να τελειώνει κάποια στιγμή. Θα τελειώνει, δεν πιστεύεις ότι θα τελειώνει. Εγώ πιστεύω ότι ξέρουν τι κάνουν. Θα τελειώνει και αυτό. Ναι. Πιστεύω. Θέλω να πιστεύω. Ειδικά, ας πούμε, μετά από το χθεσινό που μάθαμε ότι ήρθε ο Βέρμπλουμ, εγώ είμαι ακόμα πιο αισιόδοξη. Δηλαδή, φαίνεται ότι η ΠΑΕ δεν κοιμάται ποτέ. Είναι ξέρεις πάντα. Ότι εγώ δεν θα κοιμηθώ μέχρι να δω τη φωτογραφία με την φανέλα. Και να δω ξέρω, τι νούμερο είναι ξέρω. Για να μπω κατευθείαν στο site της ΠΑΕ ηλεκτρονικά να παραγγείλω και αυτή τη φανέλα. Εννοείται. Γιατί τον περιμένω πώς και πώς. Δεν Μόλις βγήκε, σκέφτηκα εσένα, λέω η Ελένη. Πραγματικά θα κάνει που θα ανοίγει σαμπάνιο στο σπίτι της, μάλλον. Όταν διάβασα το άρθρο την. Σήμερα έχουμε Σάββατο, την Πέμπτη το απόγευμα, το βράδυ, αργά. Στους φίλους μου έστειλα το link του άρθρου και από κάτω έβαλα τζιφάκι με καμπάνες. Δεν έβαλα όνομα, έγραψα απλά έρχεται και κατάλαβα γιατί ξέρουν όλοι ποιον περιμένω τόσο καιρό. Θα μου πεις, μεταγραφή είναι, δεν ξέρεις πώς θα πάει. Ναι, οκ, ναι, okay, πάντα. Αλλά βάσει βιογραφικού, ηλικίας και φάτσας, δηλώσεων, ποδοσφαιριστής που δηλώνει ότι δεν παίζουμε με επιγονατίδες, με επικαλαμίδες, πώς λέγονται. Επικαλαμίδες, γιατί ναι. Το ποδόσφαιρο είναι αντρικό επάγγελμα, εγώ τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Σ' αρέσουν αυτοί εσένα, ναι. Και από το εξάρι σου ρε Ειρήνη, αυτό δεν περιμένεις. Ναι, εννοείται, αυτό περιμένει. Βέβαια, αυτός έχει και επιθετικά χαρίσματα. Θα δηλαδή, τα πούμε ξεκίνησε... μετά όλα τα νούμερά ναι, του. Ναι, ναι. Γιατί έχει παίξει και φορ και επιτυχημένα σε αυτή τη θέση. Όλα τα έχει. Παίζει στόπερ. Παίζει χαφ, είναι αυτό που ζητάει ο Λουτσέσκου και λέει ακριβώς κεντρικός μέσος. Mm-hmm, ναι. Είναι αυτή η πολύ ιδιαίτερη θέση που η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΚ τα τελευταία χρόνια
τέτοιο aggressive παίκτη δεν έχει. Ναι, ναι, δεν είχε. Θα πούμε και για την άνοδο του Κάνιας, που από το Μάιο είναι λες και έχουμε κάνει καινούργια μεταγραφή. Θα κάνουμε κριτική για όλους, θα τους περάσουμε όλους από το κόσκινο της Μπουγάτζας με hangover, με δύο γυναικείες ματιές, μία δημοσιογραφική και μία... Να δηλώνω ραδιοφωνική παραγωγή. Φυσικά, δεν ξέρω αν πρέπει. Ό,τι δηλώνεις είσαι, μπορείς να δηλώσεις ό,τι θες. Είναι ντροπή γιατί... Να το λέω. Ο Χρήστος λέει να το λέω. Θα το λέω. Εγώ ως παραγωγός, εσύ ως δημοσιογράφος θα κάνουμε την κριτική μας. Θα πούμε για τις κερκίδες, όλο αυτό το ωραίο που έγινε. Θα κάνω μια καταγγελία για τη Θύρα 4, τη βίωσα. Οχ. Δεν φταίει. Όχι, δεν θα στραφώ προς την 4α και τους οργανωμένους. Θα πω για κάποιους που μας πήραν τη θέση. Έχουμε διαρκείας πολλά χρόνια. Στην 4 δεν πας στην όπερα, δεν πας στο θέατρο, σωστά. Εννοείται. Δηλαδή, να έρθει κάποιος και να σου πει, ξέρεις κάτι, το διαρκείας μου λέει ότι εδώ είναι η θέση μου, δεν θα γελάσεις εκείνη την ώρα. Το λέει αυτό ο άνθρωπος στην 4. Μπήκαμε μια, είμαστε και μεγάλη παρέα, δηλαδή το σημείο που έχουμε δεν αρκεί να κάνουν όλοι λίγο πιο εκεί και να κάτσουμε 3 άτομα, είμαστε καμιά 20 όλη παρέα. Ναι. Και φτάνουμε μια μισή ώρα πριν το παιχνίδι. Το γήπεδο ήταν ήδη γεμάτο. Και βλέπω ότι στη θέση μας κάθονται άλλοι. Λέω, παιδιά, τι έγινε εδώ πέρα? Και γελάμε, ξέρεις, χαβαλέ, δεν θα κάνεις μανούρα πριν το παιχνίδι. Όχι, έκανα άλλο. Τι έγινε, ρε παιδιά, λέω, κατάληψη. Λέει, το διαρκές μας εδώ, λένε. Και πώς δεν σας έχουμε δει τόσα χρόνια? Είναι η απάντηση. Λογικά οι άνθρωποι... Όχι λογικά, μας το εξήγησαν. Κάθονται τόσα χρόνια κάπου αλλού. Και πήγε κάποιος άλλος και τους είπε: ναι, αλλά δεν κάθεστε εδώ πέρα, γιατί το διαρκείας σας δεν λέει εδώ πέρα. Οπότε μας πήραν τη θέση μας, σπάσαμε σε 5 κομμάτια για να μπορέσουμε να καθίσουμε. Η ουσία είναι ότι κερδίσαμε, δεν άλλαξαν τα γούρια, ευτυχώς. Εντάξει, ναι. Τώρα στο επόμενο μάτς νομίζω ότι θα πάω γύρω στις 2,5 ώρες νωρίτερα για να εξασφαλίσω ότι θα κάτσω στη θέση. Σίγουρα, μου. Σίγουρα. Να σου πω τι είναι. Είναι ότι όταν κάθεσαι και σε συγκεκριμένο σημείο, τώρα εσύ από τα δημοσιογραφικά, αν σε πάνε τώρα στην 7. Δεν νιώθεις ότι το βλέπεις λίγο ανάποδα το μάτς? Εγώ και από την τηλεόραση μου φαίνεται ανάποδα που το βλέπω από τη σέντρα. Ναι, ναι. Γιατί έχω μάθει να το βλέπω από συγκεκριμένη γωνία. Mm-hmm. Ούτε να μ' αλλάξουν λίγο δεν μπορώ. Είναι συνήθεια, εντάξει, είναι τόσα συνήθεια. Χρόνια. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Ναι. Μας έχει πιάσει γλωσσοκοπανίαση, θα την πω. Δεν μπορώ να την πω αλλιώς. Γιατί, να, με βγάλατε 2 φορές από το μικρόφωνο και μαζεύτηκαν πολλά αυτά που είναι να πούμε. Θα τα πούμε όλα, δεν πειράζει. Όλα θα τα πούμε. Παρέα με τον Χρήστο και όσοι να μας βάζει έτσι ωραία τραγούδια. Ανεβαστικά, αλλά και είμαστε στο beach bar και περιμένουμε το Fred Espresso να έρθει. Και το μοχίτο, Ειρήνη, αφού είπαμε. Ναι, ναι. Εσύ δεν είσαι πάνω από 30, αλλά πάνω από 30 πίνουμε. Οπότε μοχίτο από τώρα. Δεν κατάλαβα, είναι 10:30. Τι περιμένετε? Εντάξει, πέρασε, σχεδόν μεσημέρι. Τον ήπιαμε τον πρωινό καφέ, πάει. Όποιος θέλει, στέλνει μηνύματα, FM κενό. Γράφει το όνομά του, την καλημέρα του, αν έχει κίνηση, αν θέλει να μας κάνει ένα σχόλιο, ό,τι θέλετε. 231, αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24, συμπεριλαμβάνεται και ΦΠΑ. Όποιος θέλει να πει και καλημέρα, παίρνει τηλέφωνο, 287 και 38. Εμείς θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επανερχόμαστε για όλα τα υπόλοιπα. Πάμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στην επιλογή του τραγουδιού ήταν η Ειρήνη Φράσκου, κύριε. Μα δεν είναι πολύ καλοκαιρινό, έτσι. Ναι, ρε, παιδί μου. Να σου πω κάτι όμως, να τα ακούς και σε ένα νησί ή ένα beach bar. Εντάξει, εγώ το άκουγα και στη Χαλκιδική, δεν έχω πρόβλημα δηλαδή. Ναι, στο Χαλκιδική beach bar, αλλά κάνε λίγο εικόνα εκεί κατά τις 5-6, που αρχίζει και πέφτει λίγο το φως. Ναι. Να έχεις το ένα χέρι του κοκτέιλ. Φοράς ήδη τα ρούχα πάνω από το μαγιό, γιατί ανεβαίνεις πάνω στο beach bar. Αυτά τα έρινα ναι, φοράς, ναι, 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 ναι. Τα... Και να λυκνίζεσαι στους ρυθμούς γλυκερίας. Που έχεις πάει τουαλέτα να σβήσεις τη μάσκαρα που έχει κολλήσει μάλλον. Κατάλαβες, φίλε ακροατή, προβλήματα που έχουν οι γυναίκες. Ναι. Δεν βάφουμε ποτέ. Βάζω μόνο την αντιλιακή. Για να μην έχω αυτά. Ναι. Εντάξει, κοίταξε να δεις όμως, για να είμαι δίκη. Όταν έχεις βγει το προηγούμενο βράδυ, όσο καλά και να ξεβαφτείς, ναι, το υπόλοιπο είναι εκεί. Όχι, εγώ κανονικά πάω απλή λιτή και απέριτη με ένα πολύ ωραίο μακιγιάζ με τα σκουλαρίκια, με την ψηλή παντόφλα. Εννοείται δηλαδή. Σας βλέπουμε. Ναι, δεν είναι ότι δεν σας βλέπουμε. Ναι. Α, τώρα που είπε σας βλέπουμε, ναι. Να στείλω και φιλιά στη φίλη μου. Βεβαίως. Τη Σιμώνη. Φιλιά. Καλημέρα, Σιμώνη. Ναι. Από πού μας ακούει η Σιμώνη? Καλαμαριά, Καλαμαριά. Λογικά. Θα φύγει σε λίγο, θα πάει στη Χαλκιδική κι αυτή. Δεν ξέρω καθόλου τι γίνεται με την κίνηση. Για να δούμε λίγο εδώ πέρα στο φεστιβάλ. Αυξημένη.
αλλά χωρίς προβλήματα. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω φύγανε από χθες πιο πολύ. Είναι λοιπόν τώρα που φεύγουν και για τις άδειες γι' αυτό. Ναι. Οπότε περισσότεροι την κάνουν από Πέμπτη Παρασκευή. Mm. Τώρα, αν είναι και κάποιοι που πήραν ακριβώς 1 Αυγούστου, μία είχαμε την Τρίτη, την Τετάρτη. Έτσι. Ναι. Μία του μήνα ναι, ήταν τον αγώνα, ναι, ο αγώνας. Άρα κάποιοι μπορεί να φύγανε. Τετάρτη ήταν το ματς, να φύγανε την επόμενη μέρα το πρωί. Άκου τι έπαθα. Για πες. Βλέπω το παιχνίδι από στο έψιλον, mm-hmm, αλλά το βλέπω από το συνδρομητικό. Δεν το βλέπω από την τηλεόραση. Ναι. Το βλέπω μέσω της Νόβα, mm-hmm, που έχω στο σπίτι μου. Okay? Mm-hmm. Η Νόβα έχει ένα μικρό lag, 5 δευτερόλεπτα καθυστέρηση. Mm-hmm. Ανοιχτές οι μπαλκονόπορτες, εννοείται όλη η γειτονιά βλέπει το παιχνίδι. Απέναντι από το σπίτι μου υπάρχει μία ταβέρνα, το Μεράκι. Καλημέρα στο Μεράκι. Καλημέρα και στο Μεράκι. Ένας ναι, υπέροχος ιδιοκτήτης, ο οποίος το πρωί όταν έρχεται να ανοίξει φωνάζει «Καλημέρα γειτονιά!» Σου φτιάχνει το κέφι. Όσο να είναι, ναι. Υπέροχος άνθρωπος. Έχει τηλεόραση για να βλέπει ο κόσμος το παιχνίδι. Το έβαλα από το Μουντιάλ. Ο άνθρωπος την κράτησε. Σου λέει «Έρχονται παιχνίδια Champions League». Σου λέει «Έρχεται πάω και δεν την βγάζει την οθόνη». Λοιπόν, και εκεί στο 7 ακούω «Γκολ!» Μία φωνή όμως μόνο. Μόνο μία. Και λες τώρα είναι, δεν είναι. Τώρα. Ή βάλαμε, γιατί βλέπω ότι ο Πέλκας είναι στο κόρνερ. Ή σε καμιά αντεπίθεση φάγαμε, και είναι κανένας που είναι άλλη ομάδα και πανηγυρίζει. Τι κάνουμε. Κοιτάω την αδερφή μου, κοιτάω τον άλλο του φίλο που ήταν μαζί στο σπίτι. Με τρόμο όμως. Δηλαδή εκείνα τα 5 δευτερόλεπτα μαρτυρικά. Ήτανε μαρτυρικά. Μέχρι που 5 δευτερόλεπτα μετά ακούγεται απόλυτη γειτονιά. Το γκολ. Στο δεύτερο γκολ κάνει το βολέο Πασχαλάκης. Δηλαδή, όταν ακούς γκολ και η μπάλα είναι στα χέρια του τερματοφύλακά σου, λες ότι κάτι δεν πήγε καλά. Τώρα κάτι έχει γίνει, γιατί δεν προλαβαίνει η μπάλα να διασχίσει ολόκληρο το γήπεδο σε αυτά τα 4-5 δευτερόλεπτα που έχω εγώ την καθυστέρηση. Λογικά κάτι έχει γίνει και έχουμε βάλει αυτό γκολ. Αυτό λέω έχει γίνει. Κάτι τέτοιο. Ήταν το πιο δύσκολο από όλα. Εντάξει, το τρίτο γκολ είχα καταλάβει ότι δεν υπάρχει ούτε ένα στη γειτονιά που να είναι άλλη ομάδα και να βλέπει το μάτς. Οπότε ήμουν ήσυχη. Στο τρίτο γκολ πια είχα κλείσει και τις μπαλκονόπορτες. Άνοιξα το κλιματιστικό γιατί είχε και πάρα πολύ ζέστη. Πες μου τι έπαθες όταν 5 λεπτά πριν από τη σέντρα διαβάζεις ότι ο Αντρέ, ο Αντελίνο Βιερίνια, μένει εκτός. Κοίτα. Επειδή είμαι ειλικρινής, ναι, είπα βοήθειά μας. Δηλαδή, πήγες άραψε καντιλάκι, κάτι τέτοιο. Ήμουνα στο γραφείο, ναι, εκείνη την ώρα και καταλαβαίνεις ότι μόλις έστειλε ο Σταύρος ο, ναι, Κόλκας ότι είναι μαζί με τον γιατρό ο Αντελίνο και δεν πάει και πολύ καλά το πράγμα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μόλις είχαμε παγώσει όλοι. Δηλαδή, σας λέω ότι όχι, ρε παιδί μου, όχι τώρα και αυτά. Κοιτάζεστε μεταξύ σας, γουρλώνετε μάτια. Ναι, ναι. Και ξέρεις, δεν είναι ότι το κάνεις επειδή σκέφτεσαι ότι αυτός που θα μπει στη θέση του δεν είναι καλό. Είναι επειδή ο Βιερίνια είναι σημαία για την ομάδα, καλός ή κακός, είναι αρχικός. Σκέφτεσαι ότι όχι αυτός, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι αλλάζει ότι. Αλλάζει η ομάδα, γιατί. Ναι, ναι. Ό,τι και αν έγινε, πήγε καλά το παιχνίδι, οκ. Okay, ναι. Αλλά ήταν άλλη ομάδα ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Βιερίνια. Ναι, εννοείται. Ναι, ναι, δηλαδή πήγε δεν καλά. Ναι, δεν είναι ότι αμφισβητείς ότι ο Κρέσπο θα τα πάει καλά στη θέση του ή ότι. Όχι, γιατί και πέρσι που χρειάστηκε να τα κάνει, ναι, τα έκανε καλά. Ναι, εννοώ ότι δεν τον έχουμε δει και να πούμε ότι πω, όχι, να μην ξαναμπεί. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι και το χρονικό timing. Δηλαδή, όταν συμβαίνει 5 λεπτά πριν. Δηλαδή, άλλο να έβγαινε μαζί με την αποστολή, ξέρω εγώ, ναι, ή με την ενδεκάδα και να λέγει ότι. Έχεις χρόνο να το προετοιμάσεις. Ναι, 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 τώρα 5 λεπτά. Και να βάλεις το Χατζερίδη, ο οποίος. Δεν έχει ξαναπαίξει σε επίσημο με τον Μπράβο, ΠΑΟΚ. Και είναι και λίγο πιο βαρύ κορμί, οπότε ναι, λέγαμε, ναι, ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Είναι και ο Λουτσέσκου που στις 4 λέξεις που λέει 3 είναι ισορροπία, mm-hmm, και δεν αλλάζει εύκολα τα σχήματά του. Και λες τώρα, 5 λεπτά πριν από τη σέντρα, σφίξαμε. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, εκείνη την ώρα που σου είπα και πριν, επειδή είμαι αισιόδοξη, στο chat που έχουμε με την παρέα μας, τους λέω, παιδιά, έλα, δεν μασάμε. Είναι, ναι, τεράστια απώλεια, δεν το συζητάμε, αλλά πάμε, πιστέψτε το, μπορούμε, ναι, ακόμα και έτσι. Μα ήταν, εγώ επειδή γενικά ως γνώστρια και της γερμανικής, επειδή μπήκα και την επόμενη μέρα σε κάποιες γερμανικές ιστοσελίδες αθλητικές,
όλες τονίζανε ότι ναι μεν ο ΠΑΟΚ στέρισε το όνειρο του Champions League από τη Βασιλεία και σε όλες αναφερόταν ναι. το γεγονός με το Βιερίνια και λέγανε μάλιστα ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κερδίσει τη Βασιλεία και μάλιστα χωρίς τον Βιερίνια ο οποίος είναι ο άνθρωπος ας πούμε το βαρόμετρο ναι είναι ο άνθρωπος του ΠΑΟΚ, είναι ο αρχηγός της ο αρχηγός της ομάδας και κατάφερε να κερδίσει τη Βασιλεία ακόμα και χωρίς αυτόν δηλαδή ακόμα και έξω ναι. αντιλαμβανόταν ότι ο Βιερίνια είναι ο Βιερίνια. Είναι, το έγραψαν και σε ένα blog που διάβασα αυτές τις μέρες ότι είναι και αρχηγός και ηγέτης. Και εκείνη την ώρα, επιφανειακά λέω τώρα τι γράφει τώρα και αρχηγός και ηγέτης. Γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αρχηγός, ναι, είναι αυτός που θα φορέσει και το περιβραχιόνι, αλλά δεν είναι απαραίτητα και ηγέτης. Και ο Βιερίνια τα έχει και τα δύο. Ναι. Λόγω της ιστορίας του, λόγω της αξίας του, είναι όλα αυτά. Και λόγω της νοοτροπίας του, κυρίως μετά τα περσινά. Μπράβο. Δηλαδή ότι φάνηκε ότι βγαίνει μπροστά όποτε πρέπει. Όχι, ήταν στο παραένα όπως έγραψε και η Ελένη, αλλά κατάφερε ο Πάκο και το ισορρόπησε όλο αυτό. Εντάξει, τα πέντε πρώτα λεπτά ήταν λογικό να μην υπάρχουν οι σωστές συνεργασίες. Δεν είχαν παίξει επίσημο μάτς με αυτή τη μορφή. Αλλά γρήγορα ισορρόπησε το πράγμα. Εγώ έμεινα έκπληκτη από το ότι δεν πέρασε τίποτα από τον αέρα. Ναι, ναι. Δηλαδή και η Βασιλεία, και εδώ φαίνεται η έλλειψη κανονικού προπονητή γιατί παίζαν με υπηρεσιακό, ότι όταν βλέπεις ότι η αντίπαλη ομάδα θα παίξει με Βαρέλα, Χατσερίδη, ψηλή και οι δύο, Κρέσπο, ο οποίος είναι στόπερ και παίζει κατά ανάγκη αριστερά. Και από τα δεξιά έχεις Λέο Μάτος, ο οποίος είναι γνωστός για το ψηλό του παιχνίδι. Και η Βασιλεία επέμενε σε σέντρες ψηλές. Εκεί φαίνεται και η έλλειψη για μένα. Ναι. Του προπονητή. Ότι δεν μπορούν, δηλαδή αν παίζανε από πιο χαμηλά, ίσως να ήταν και καλύτερη επιθετικά. Αλλά επιμέναν από ψηλά, πράγμα που συμφέρει άπειρα εμάς, γιατί... Εντάξει, και εσύ άλλες πέρα από όλα αυτά, όταν έχεις και το Χατσερίδη στην περιοχή, ο οποίος σκιάζεσαι και λίγο. Είδες ότι δεν πηδούσε καν για να κάνει τις κεφαλιές αυτές. Πέρα από αυτό, να σου πω κάτι, και από τα φιλικά, ας πούμε, πολλοί λέγανε και λέγαμε, για να βάλω και τον εαυτό μέσα, γιατί το έλεγα ότι φαίνεται ότι είναι σε ταχύτητα ένα κλικ κάτω από τους άλλους. Είναι άλλο κορμί, είναι λογικό. Και όταν είδα το παιχνίδι η Ελένη, ξέρεις, σκέφτηκα ότι τι να την κάνει την ταχύτητα, γιατί ήξερε τη φάση πριν γίνει. Δηλαδή, και εδώ μπαίνει η εμπειρία, αυτό που είπε και ο Λουτσέσκου, ότι όταν γίνεται μια τέτοια αλλαγή και έχεις να προετοιμάσεις ουσιαστικά έναν παίκτη μέσα σε 5 λεπτά, του λες ότι δεν θέλω να κάνεις τίποτα άλλο πέρα από την εμπειρία σου. Βάλε μπροστά την εμπειρία σου. Γιατί αν μη τι άλλο, Χατσερίντη έχει την εμπειρία και από ευρωπαϊκές βραδιές και από μάτς φωτιά. Και προσέφερε και μια γενικότερη ηρεμία στην άμυνα. Δηλαδή δεν υπήρχε κανένα αλαλούμ, κανένα μπέρδεμα. Ήταν όλα τόσο. Πρόσεξε, γιατί δεν είναι μόνο ότι ένα από τα δύο στόπερ σου πάει αριστερά. Είναι και ότι το δεξί στόπερ σου που είναι ο Βαρέλα εδώ και δύο χρόνια πάει αριστερό. Ναι. Δηλαδή έγινε. Ολόκληρη η γραμμή μετατοπίστηκε προς τα αριστερά για να μπει ο Χατσερίδη, τουλάχιστον δεν το βάζει που το βάζει πρώτη φορά. Τον βάζει κατά ανάγκη τελευταία στιγμή. Τον έβαλε δεξί στόπερ. Όχι, ευτυχώς όλα πήγαν πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, κομβικό σημείο τον γκολ του Βαρέλα στο 7, δηλαδή. Ναι. Νομίζω ότι το γκολ του Βαρέλα ήταν η στιγμή που αφού είχαμε περάσει όλο αυτό με το Βιερίνια όλοι και ήμασταν έτσι λίγο πέντε λεπτά σφιγμένοι. Με τον γκολ του Βαρέλα όλοι είπαμε ότι πήρες ανάσα. Ας πούμε, όλα καλά. Γρήγορα. Και ένα γκολ εκτός έδρας, ειδικά όταν έχει γίνει αυτό το κατά λάθος γκολ του Αγέτη τελευταία στιγμή στην Τούμπα, φέρνει το παιχνίδι στα ίσα εκείνη την ώρα. Ναι. Και μπορείς να ανασάνεις γιατί ουσιαστικά αυτό που χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ ήταν ένα τουλάχιστον εκτός έδρας γκολ. Mm-hmm. Αυτό. Ναι. Από εκείνη την ώρα και μετά και η Βασιλεία αναγκάστηκε να παίξει διαφορετικά. Τώρα η εικόνα στον γκολ του Πρίγιοβιτς, ο οποίος 2-2, δηλαδή ανέτοιμος, χωρίς κανονικές διακοπές. Επαφή και γκολ είναι ο Πρίγιοβιτς γενικά, δεν χρειάζεται παραπάνω. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά δηλαδή. Πολύ καλά, ναι. Αν πάμε έτσι φτου-φτου. Όλη τη σεζόν, φτου-φτου και έχει και παραπάνω παιχνίδια γιατί φέτος θα έχει και τα ευρωπαϊκά, γιατί πλέον ο δικέφαλος έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον μίνιμουμ ομίλους Europa League, έτσι, ναι. Ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα. Χτυπάμε και πάλι το ξύλο. Λες ότι αν έχει τα παιχνίδια που είχε πέρυσι, συν τουλάχιστον άλλα 8 ευρωπαϊκά,
γιατί θα παίξει σίγουρα 2 με Σπαρτάκ και 6 για τους ομίλους, έχεις μίνιμουμ 8 ακόμα παιχνίδια, μπορεί να ξεπεράσει και το περσινό του ρεκόρ. Εγώ τον βλέπω πολύ ζεστό. Ναι. 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 Ζαμπά, πώς σου φάνηκε? Κοίτα, στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε και πολύ, ναι. Ναι, που έπαιξε και πολύ. Ήταν καλός. Μ' αρέσει γενικά ο Ζαμπά. Μ' αρέσει. Δηλαδή βγάζει και μια φρεσκάδα, βγάζει την όρεξη. Η ψυχοσύνθεσή του που γυαλίζει το ματάκι, έτοιμος είναι και αυτός. Δηλαδή, θα διαλέγαμε κάτι διαφορετικό. Αυτό, ότι έρχονται που έρχονται, έρχονται και τύπου παοξάκια. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν το πρόσεξε, στο μάτς στην Τούμπα, κάνει ένα τάκλι, είναι επιτυχημένο. Η μπάλα τελικά καταλήγει out για τον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό δεν είχε καμία σημασία. Γιατί εκείνος εκείνη τη στιγμή έκανε το τάκλιν και το ευχαριστήκε, γιατί το πανηγύρισε σαν να βάλε γκολ. Το πρόσεξες. Βέβαια έχει την τρέλα του μικρού. Ναι, και γι' αυτό εντάξει. Και έγινε το σκηνικό που είδαμε στη Βασιλεία και ο Λουτσέσκου τον δικαιολόγησε ότι πρόκειται για ένα μικρό παιδί. Τον μάλωσα σε εισαγωγικά γιατί το παιχνίδι ήταν 3-0. Το να το κάνεις αυτό, το να εκνευριστείς που δεν σκόραρες ας πούμε ή που δεν σου βγήκε μια τρίπλα, όταν το σκόρ είναι 0-0, μπορεί να σηκώσει την ομάδα εκείνη την ώρα και να σου δώσει αυτοπεποίθηση. Όταν είναι στο 3-0, δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις. Αλλά είναι μικρός. Είναι μικρός, έχει έρθει σε καινούργια ομάδα, θέλει να δείξει πράγματα, θέλει να φανταστεί. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι παίκτες της ομάδας αντιλαμβάνονται τον υγιή ανταγωνισμό που υπάρχει. Δηλαδή, αυτό. Άμα δεις τι παίκτες έχει το ρόστερ, άμα τα βάλεις κάτω, καταλαβαίνεις ότι όλοι, ναι, ότι όλοι πρέπει να δίνουν το 110% για να μπορέσουν είτε να είναι στο αρχικό σχήμα, είτε να παίρνουν αρκετό χρόνο συμμετοχής σε μια μόνιμη βάση. Οπότε είναι λογικό και αν βάλεις και ότι είναι 19 χρονών, ναι. Δεν σκέφτεται μακροπρόθεσμα ότι «ΟΚ, okay, κερδίσαμε, αυτό έχει σημασία, ότι έχουμε ακόμα πόσα παιχνίδια θα δείξουμε». Έχει μέλλον, πιστεύω, για να κάνει τις κλασικές δηλώσεις που κάνουν οι παίκτες. Σημασία δεν έχει ότι δεν έβαλα εγώ γκολ, σημασία ναι, έχει ναι, η ομάδα. Ναι, όχι, όχι, δεν είναι σε αυτή τη φάση και είναι λογικό στα 19 σου. Ναι, μεν είναι το πρώτο που μετράει η νίκη, αλλά έχεις μέσα σου τη φλόγα. Ναι, ότι πρέπει να σκοράρω. Αυτή είναι εδώ, εδώ Πρίκοβιτς που είναι μια αλφα ηλικία. Εντάξει, δεν, λέμε, δεν έχει τέτοιες αντιδράσεις που δεν είναι, αλλά ξεχνά τη δήλωση ότι δεν κοιμάμαι αν δεν σκοράρω. Ναι. Δηλαδή. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Στους επιθετικούς και φυσικά στον, στο φορ, το θέλω αυτό. Ναι. Αυτόν τον εγωισμό. Ναι, είναι η δουλειά μου, σου λέει, να βάζω γκολ. Ναι, δεν θα κοιμηθώ το βράδυ αν δεν έχω βάλει. Και τώρα που είπες για τους επιθετικούς. Εγώ έχω σοκαριστεί, έχω αποθεώσει και θα αποθεώνω για όσο πηγαίνει καλά, Δημήτρη Λιμνιό. Αχ, λοιπόν, εγώ αυτόν ψήφισα για αυτόν την εφαρμογή του και εγώ, και εγώ αυτόν ψήφισα. Και είναι και μπροστά από ό,τι είδα ναι, μέχρι χθες, 31%. Για μένα ήταν συγκινητικότατη η προσπάθειά του. Ήταν δεν σταμάτησε δευτερόλεπτο. Και στα... Και σε τακτική ήταν πολύ καλός, αλλά και στα αμυντικά του καθήκοντα, έτσι, δηλαδή, δεν άφηνε όταν... μέτρο, δηλαδή, έτσι. Το όργο σε όλα, δεν δεξιά, είναι. Δεξιά, όταν έχεις μια ολόκληρη σεζόν, μάτος Κάμπος, ναι. Και φεύγει ο Κάμπος, εγώ, αλήθεια σου λέω, όχι ότι φοβήθηκα ότι θα τρώμε γκολ, αλλά αυτές οι αλληλοκαλύψεις που έχουν και οι δύο πλευρές, δηλαδή, και ο Βιερίνια που είχε από αριστερά με οποιοδήποτε εξτρέμ είχε μπροστά του, είτε Μπίσεσβαρ είτε Μακ, και από τα δεξιά. Αυτή την υπέροχη συνεργασία ο Κάμπος με τον Μάτος. Ναι, συνεργάζονταν πολύ καλά. Έλεγα τώρα, όποιος είναι δεξιά θα καταφέρει να μου δώσει αυτή τη σιγουριά ότι θα καλύπτει το Μάτος, γιατί για ανεβαίνει, όταν ανεβαίνει τόσο πολύ και τον μπακ σου, θες το εξτρέμ να είναι έτοιμο για αλληλοκάλυψη. Και ευτυχώς ο μικρός Λιμνιός, μικρός ηλικία, ο νεαρός, έβγαλε μάτια για μένα στον επαναληπτικό. Είναι πολύ καλός και εγώ ξέρεις νομίζω ότι έχει πιάσει το νόημα, δηλαδή του τι θέλει ο προπονητής. Ναι, μπορεί να εφαρμόζει τακτικά, άριστα σχεδόν, αυτά που του ζητάει ο Λουτσέσκου. Και είχε δώσει μία συνέντευξη στον Σταύρο τον Κόλκα στην προετοιμασία. Και του είχε θέσει το ερώτημα ότι είσαι για τα νούμερα. Ναι, δεν θεωρείς ότι πρέπει να σκοράρεις. Δείχνει ότι αντιλαμβάνεται που έχει το θέμα του, δηλαδή βγάζει μία ωριμότητα, είπε ότι δεν ήμουν εγώ μέσα στις φάσεις, εγώ ευθυνόμουν γι' αυτό και προσπαθώ να το αλλάξω ήδη από τα φιλικά για να είμαι καλύτερος αυτή τη χρονιά. Δηλαδή, έχει ο Μάτος είπε ωραία λόγια για τον Λιμνιό μετά το μάτς με τη Βασιλεία. Ναι. Γιατί είδαμε κάποιες στιγμές που πήγαινε και του χτυπούσε το στήθος, σαν να του λέει μπράβο, συνέχισε έτσι. Ναι, ήτανε ναι. Πατρικό να το πεις. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πολύ σαν εικόνα αυτό.
Και τον ρωτήθηκε ο Μάτος και είπε ότι έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, είναι πάρα πολύ καλός, το μόνο που χρειάζεται είναι συνέχεια δουλειά, να μην σταματήσει να δουλεύει και το μέλλον του ανήκει. Πάρα πολύ ωραία τα πράγματα για τον Δημήτρη Λιμιό, ο οποίος με την φυγή Κάμπος έχει μια χρυσή ευκαιρία, γιατί το ταλέντο το βλέπαμε από πέρυσι. Mm-hmm. Όλοι θυμόμαστε το μάτς στην Ξάνθη. Εγώ το είχα πει εδώ πέρα με την Ελένη ότι νόμιζα την ώρα που έκανε εκείνες τις τρίπλες ότι άκουγα να παίζει σάμπα από πίσω. Έχει και τη βραζιλιάνικη τη φλέβα από τη Μανούλα. Και αυτό που ζητείται πλέον από τον Λιμιό είναι σταθερότητα. Νομίζω ότι φέτος είναι η ευκαιρία του να γίνει σταθερά για τον ΠΑΟΚ. Θα το καταφέρει, πιστεύω. Μακάρι, γιατί κερδισμένη πάντα είναι η ομάδα από όλα αυτά. Λοιπόν, να διαβάσουμε. Είναι και 57. Άντε, να τη διαβάσουμε. Προλάβουμε. Διάβασε την Jack Bam. Φόρτσα κυκλοφορεί και αυτό το Σαββατοκύριακο. Είχαμε και Φόρτσα απλά μέσα στη βδομάδα. Μετά το ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ. Την πήραμε και εκείνη. Λοιπόν, Φόρτσα του Σαββατοκύριακου κυκλοφορεί κανονικά στα περίπτερα και σήμερα και αύριο μπορείτε να την προμηθευτείτε. Λάβετε θέσεις. Το πάρτι του ΠΑΟΚ μόλις ξεκίνησε. Ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Η ισοπαίδωση της Βασιλείας, η απόκτηση του ΑΚΠΟΜ από την Arsenal, η άφιξη του Βέρμπλουμ και το φλερτ με δύο παίκτες πρώτης γραμμής μαρτυρούν ότι ζούμε την Βασιλεία του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία λογοπαίγνια. Πολύ καλό. Το θέτω η Βασιλεία σου να πούμε. Ναι. Μια βραδιά στη Βασιλεία. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις 4 ώρες του Ιβάν Σαββίδη δίπλα στην ομάδα. Γιατί βρέθηκε κανονικά ο μεγαλομέτωχος και πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Ήταν εκτός έδρας. Μπορεί να βρίσκεται κοντά στην ομάδα. Δεν θα έχει πολλές τέτοιες ευκαιρίες. Αποθέωση από τον κόσμο. Ναι. Αυτό που έγινε. Selfie, να φωνάζουν το όνομά του. Είδα και πολλές φωτογραφίες στα social media διάφορων παοξίδων που ήταν στο γήπεδο και περιμέναμε πώς και πώς να βγουν μια φωτογραφία. Δεν λέει όχι ο Ιβάν, εντάξει, ναι. ξέρει την αγάπη του κόσμου, δεν θα έλεγε όχι. Φάκελο Σπαρτάκ, επόμενη ομάδα που έχει να αντιμετωπίσει ο δικέφαλος στον δρόμο για το Σεντόνι. Ναι. Για δημοσιογραφική ακουστεί. Δεν μπορώ να γίνω. Ναι, για να ακουστεί ο ύμνος. Είναι η Σπαρτάκ Μόσχας, έτσι. Ποιος έρχεται στην Τούμπα την Τετάρτη. Έχει ολόκληρο θέμα η Φόρτσα για να μάθουμε τα πάντα για την Σπαρτάκ Μόσχας. Ποιος είναι το αστέρι, ποιος είναι ο προπονητής, το ρόστερ, πώς πηγαίνει, τι έκανε πέρυσι κτλ. Τσούμπα ΑΚΠΟΜ. Στο επόμενο ημίωρο θα πούμε για την παρουσίαση. Εντάξει, να σου πω κάτι. Παίκτης που τον λένε Τσούμπα, που άμα βάλεις το σίγμα είναι Τούμπα, ναι. Δεν μπορούσε να μην έρθει στο ΠΑΟΚ. Είπαν και το άλλο, ότι και το ακπόμο, αν κάνεις το μη, είναι αναγραμματισμός του ΠΑΟΚ. Και άμα βάλεις και το μη, είναι αυτό που λένε οι υπόλοιποι το ΠΑΟΚ. Έχουν δίκιο κι όμως. Η Φόρτσα αναλύει το προφίλ του Άγγλου Φόρ στο γήπεδο. Έγινε η μεταγραφή, ολοκληρώθηκε χθες. Με αυτό το εκπληκτικό βίντεο που θα αναλύσουμε μετά, έκανε και δηλώσεις, χαιρετήθηκαν με την Arsenal, με τον ΠΑΟΚ, ενεργό στα social media. Ναι, ναι. Άγγλος. Ναι. Αυτός και λέει ο Ζαμπά, πολύ ενεργό στα social media επίσης. Εδώ Βασιλεία, άγνωστες λεπτομέρειες και παρασκήνιο από την Ελβετία. Σου πετύχει η διαλέγεια στο πρωτάθλημα και το παρασκήνιο. Δύο πέφτουν, μία ανεβαίνει. Τρεις πέφτουν, μία ανεβαίνει. Κάπου κατά εκεί πάνε, θα το δούμε και αυτό. Ο ΠΑΟΚ που έζησε ανέκδοτες ιστορίες από τον Δημήτρη Νικηφόρο. Ανάλυση του Σταύρου Κόλκα, το σχέδιο του Λουτσέσκου και ο θρίαμβος. Χατσερίδης, το πρώτο like. Βόλεϊ, Αλεξάνδρ Όκολιτς, γεννημένος νικητής. Στο μπάσκετ, Γιάννης Αθηναίου. Έγινε η μεταγραφή. Καλώς ήρθες, Γιάννη Αθηναίου. Το ήθελα. Κι εγώ το ήθελα. Από το ψυχικό στο παλατάκι. Δοκιμασμένες λύσεις τι συμβαίνει με τον Χάτσερ και παρασκήνιο courtside. Μαρία Κλέπκου ήρθε στην ομάδα της καρδιάς μου. Επίσης το συμβόλαιο του Λουτσέσκου, η τιμωρία της Σπαρτάκ και οι αγκαλιές στο Βιερίνια. Λέω Ζαμπά, η Σπαρτάκ που ξέρω, ο Βραζιλιάνος μίλησε στη Φόρτσα για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Με αυτά και με αυτά, ολοκληρώσαμε και τη Φόρτσα. Θα διαβάσουμε μετά και Άρης είσαι. Θα επικοινωνήσουμε λογικά και με τον Χρύσανθο που βρίσκεται στην Ολλανδία. Αύριο επιστρέφουν, έτσι. Αύριο βράδυ, ναι, θα είναι εδώ. Σήμερα όμως έχουμε και φιλικό, οπότε πρέπει να δούμε τι ώρα θα καταφέρουμε να μιλήσουμε. Φούρσα φιλικά. 15 ώρες δεν πέρασαν από χθες. Θα παίξει με άλλη εντεκάδα. Να σου πω κάτι. Χθες το φιλικό με την The Hag τους χρησιμοποίησε. Όλους. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω το Δελζίσι, ναι, μόνο είχε 90 λεπτά μέσα.
Υποθέτω, τους μοίρασε. Υποθέτω ότι σήμερα δεν θα τον ξαναβάλει τον αρχηγό του Άρη. Δηλαδή, εντάξει, το μην παιδί. Μην τον δώσει το παιδί. Ναι, όλους τους άλλους τους έβαλε όμως. Εντάξει, λογικά θα βάλει αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν λιγότερο. Ωραία, θα μας τα πει όλο ο Χρύσανθος. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Θα δούμε πότε τον βολεύει να βγει στον αέρα να μας πει τα πάντα γύρω από την προετοιμασία του Άρη. Και για το χθεσινό φιλικό και για το σημερινό. Έχουμε μετά social media. Έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα της εκπομπής και επανερχόμαστε. Στη θέση μας. Θα το απαραίτητο. Ναι, ναι. Και πέρα από το Γιοκέρο Βιβίρ που είναι ύμνος για αυτή την εκπομπή και γούρι που δεν χαλάει, συνεχίσαμε μουσικά με Roy Jones Jr. Can't be touched. Έτσι, κανείς δεν με ακουμπάει. Ναι, ναι. Καταρχάς να πούμε ότι είναι κομματάρα. Κουνάς λίγο το ποδαράκι δηλαδή. Να δώσουμε και τα εύσημα στο Χρήστο Πεκιώση, γιατί όταν του είπα ότι θέλουμε να μπούμε με ένα άλλο τραγούδι και πάω να του εξηγήσω ποιος το λέει και τίτλο, μου λέει το τραγούδι του βίντεο. Λέω ναι, το έχω χρόνια. Γιατί είναι μπροστά μουσικά ο Χρήστος ο Κιώσης. Δεν βλέπει κανένα. Είναι γνώστης μουσικά. Νοείται. You can't be touched, Χρήστο. Κανείς δεν σε ακουμπάει μουσικά. Σηκώνει τα χέρια, γυρνάς πίσω, δείχνεις φανέλα. Κλασικά, ναι. Χρήστο, τι νούμερο θα είχε στη φανέλα σου? Το 3, λόγω Άρη, ας πούμε. Όχι, θέλω με ανυπομονησία να δω τι νούμερο θα πάρει ο Βέρμπλουμ. Ποιο είχε, ξέρουμε. Δεν το ψάξα. Ο Ακπόμ που τουιτάρει και στο Instagram και βάζει hashtag το 47, σημαίνει ότι το 47 θα έχει. Λογικά ναι, το 47. Ναι. Λοιπόν, με αυτό το 47 επιβεβαιώνει ο Χρήστος Κιώσης. Και ρεπόρτερ. Τι άλλο θέλουμε? Εντάξει, δηλαδή, από τον εχολήπτη μας. Όλων των ομάδων ρεπόρτερ, έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει. Λοιπόν, υπέγραψε για 2 χρόνια. Ήρθε ο 22χρονος επιθετικός με μεταγραφή από την Arsenal. Φεύγει μετά από 15. Ναι, από 6 χρονών νομίζω, στις ακαδημίες της Arsenal. Ο ίδιος στο Instagram, που είναι, είπαμε, πάρα πολύ ενεργός, έχει ανεβάσει βιντεάκι για να αποχαιρετήσει την Arsenal. Έβαλε το βιντεάκι από τότε που ήταν μωρό και πήγε και με τον πατέρα του, νομίζω είναι. Και υπέγραψε, έκλεισε τη συμφωνία, ναι, ναι, εν πάση περιπτώσει, για τις ακαδημίες στην Arsenal που ήταν τόσο καιρό. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιώσει αυτή την ποδοσφαιρική κουλτούρα που κουβαλάει, γιατί όταν μεγαλώνεις τις ακαδημίες στην Αγγλία, σε οποιαδήποτε ομάδα, έχεις μια χή ποδοσφαιρική ποιότητα, έτσι. Εννοείται. 5 βασικά πράγματα. Όπως όταν παίρνεις παίκτη που έχει κάνει ακαδημίες Ολλανδίας, ξέρεις ότι θα κουβαλήσει κάτι μαζί του. Αλλιώς έξω. Μπράβο. Εννοείται. Με αυτό το πολύ εντυπωσιακό βίντεο, μίνι ταινία, να την πούμε... Με σκηνοθεσία, έτσι, ωραία μουσική. Και ο Ακπόμ όμως ανταποκρίθηκε, δηλαδή κάνει. Γιατί μπορεί να μην είναι και η πρώτη φορά που το κάνει η Ειρήνη Φράσκου. Ναι, ισχύει, μπορεί και να μην είναι η πρώτη φορά. Γιατί όταν είσαι στην Arsenal, θα έχεις κάνει σίγουρα 5-6 βίντεο. Δεν στην καριέρα, θα έχεις το βιογραφικό έτσι, σου. Και το slow motion που του πετάει την μπάλα, είναι όλο πάρα ναι, πολύ είναι ωραίο. Είναι και οι τρίπλες εκεί, τα... Το βίντεο αυτό θέλω να σου πω ότι τράβηξε διεθνή προσοχή. Franklin Leonard είναι ένας παραγωγός Αμερικάνος, ο οποίος έκανε retweet στο Twitter τον επίσημο λογαριασμό της ΠΑΕ την ανακοίνωση με το βίντεο του ΑΚΠΟΜ και έγραψε «Κάποιος δεν πρέπει να ασχοληθεί...» Γράφει ακριβώς «Someone should be spent some time writing about this». Ότι πρέπει κάποιος να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Ναι. Ότι μια ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα, είναι και ποδοσφαιρόφιλος ο Franklin Leonard, ανακοίνωσε με βίντεο έναν Άγγλο παίκτη με νιγηριανή καταγωγή, με νιγηριανές ρίζες, το οποίο περιλαμβάνει ένα τραγούδι hip-hop από τον Αμερικανό πυγμάχο, ο οποίος είναι και Ολυμπιονίκης. Με ασημένιο μετάλλιο, έτσι. Ο οποίος έχει διπλή υπηκότητα, αμερικάνικη και ρώσικη. Ο ίδιος ο Franklin Leonard δεν είναι από το The Blacklist τη σειρά. Είναι ένα project το οποίο σπρώχνει, προωθεί
τα blacklist στην Αμερική λένε και την. Είναι οποιαδήποτε λίστα βασικά που περιλαμβάνει πράγματα που δεν χρησιμοποιούνται, που δεν είναι αποδεκτά από όλους κτλ. Mm-hmm. Ο ίδιος λοιπόν έχει ένα project το οποίο προωθεί σενάρια τα οποία δεν τα επιλέγει το υπόλοιπο Hollywood. Και το project που έχει αυτός τα προωθεί. Ναι. Αυτή είναι η δουλειά του. Οπότε ψάχνει γενικά τα ιδιαίτερα, έχει, καταλαβαίνεις, είναι λίγο πιο εκλεκτικός. Η ΠΑΕ κατευθείαν τον ευχαρίστησε και τον προσκάλεσε και στην Τούμπα, έτσι. Ότι είσαι παραπάνω από δηλαδή τον να έρθει βλέπω, ο Φράγκλιν Λέοναρντ να έρθει εδώ, έτσι. Είναι και μορφάρα. Ράστα, μαύρος. Μου κάνει άνετα. Ναι. ασχολείται γενικά με ποδόσφαιρο, οπότε δεν το βρίσκω απίθανο να σηκωθεί και να έρθει μια Ελλάδα. Να δει ένα. Να έρθει σε κανένα καλό παιχνίδι όμως. Έτσι. Θα τον κανονίσουμε σε ντέρμπι. Ναι, ο ίδιος ο Ακπόμ έχει κατακλείσει το λογαριασμό του στο Instagram με διάφορα Insta stories, διάφορες φωτογραφίες από τότε που ήταν στην Arsenal. Ευχαρίστησε την Arsenal. Η Arsenal τον ευχαρίστησε. Τιμή μου που έπαιξα, είπε στην Arsenal. Είναι και λίγο συγκινητικό να είσαι από μωρό παιδί σε μια ομάδα και να φεύγεις. Ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του δήλωσε, έκανε ένα πολύ ωραίο μήνυμα, το οποίο λέει «Το μεγαλύτερο μου όνειρο που θα μπορούσα να έχω ήταν να φορέσω τη φανέλα της Arsenal. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους όσους εμπλέκονται στο κλαμπ, ειδικά στους εκπληκτικούς φιλάθλους που πάντα με υποστήριζαν. Είμαι ενθουσιασμένος με το νέο κεφάλαιο της καριέρας μου. Πάμε μία φορά κανονιέρης», είναι το προσωπικό που έχουν οι φίλοι της Arsenal. «Για πάντα κανονιέρης, για πάντα Arsenal, σας ευχαριστώ». Ήταν το πολύ όμορφο μήνυμα που έστειλε στους φίλους της Arsenal, αλλά είναι ήδη ενημερωμένος πλήρως για το τι θα συναντήσει στην Τούμπα. Έχει ανεβάσει βιντεάκι από το γνωστό πύρο σοου που είχε γίνει στο μάτσε με τον Ολυμπιακό και δήλωσε, περίμενα να το βρω, ότι έχει κάνει ήδη την έρευνά του και ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ και η ατμόσφαιρα που δημιουργούν και ότι το ποδόσφαιρο για τους φίλους του ΠΑΟΚ δεν είναι απλά ποδόσφαιρο, είναι η ζωή τους, όπως είναι και για μένα, έτσι δήλωσε. Ήταν και ίσως ο σημαντικότερος λόγος που μου έκανε πρώτα την απόφαση να έρθω στη Θεσσαλονίκη, ενώ είχα προσφορές και από άλλες ομάδες της Αγγλίας, από Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, τι είπε. Είναι διαπραγματευτικό χαρτί, να το πω. Βοηθάει και η ζωή στην πόλη, αλλά και οι φίλοι. Και οι αυτό. Και εμένα μου φαίνεται λογικό, γιατί τώρα στα 22 σου. Προφανώς και θέλεις να πας σε μια ομάδα η οποία να έχει έναν αλφα αριθμό φιλάθρων και πόσο μάλλον όταν βλέπεις ότι είναι τόσο προσιλωμένη ας πούμε στην ομάδα τους. Τώρα το να πας σε μια ομάδα η οποία με το ζόρι να μαζεύει στο γήπεδο 4-5 χιλιάδες και να παίζεις για να σε βλέπει η μανούλα σου ας πούμε. Ναι, εντάξει, τώρα δεν είναι κανένας παίχτης που έχει φτάσει στη δύση της καριέρας του για να πεις ότι okay, θα βολευτώ με κάτι. Προφανώς είναι 22, θέλει και τον κόσμο, θέλει και τα μπράβο του να ακούσει, θέλει αν και τις επιτυχίες του. Αν το πιάσεις και του πεις τώρα εσύ ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει δώσει 16.000 και κάτι ήδη εισιτήρια διαρκείας. Μέχρι έτσι. Τώρα, γιατί εγώ βλέπω να γίνονται. Ναι, γιατί είπαμε ότι υπάρχει και η σκέψη του Κόφτη να σταματήσουμε εκεί στις 20-21.000. Και αφού λέμε για εισιτήρια, να δώσουμε λίγο και την ενημέρωση, τι γίνεται. Mm-hmm. Και σήμερα στα εκδοτήρια μέχρι τις 3 πωλούνται τα εισιτήρια διαρκείας. Αύριο τα εισιτήρια διαρκείας μόνο ηλεκτρονικά. Ωραία. Mm-hmm. Δευτέρα ξεκινάει η διάθεση για το μάτς με τη Σπαρτάκ που είναι την Τετάρτη στις 8. Τα εκδοτήρια ανοίγουν αύριο στις 9 μέχρι sold out, να πω, δεν ξέρω αν θα έχουμε πάλι από την πρώτη μέρα. Θα πωλούνται ταυτόχρονα. Εκεί στη θύρα 1 είναι τα διαρκείας. Τα εισιτήρια είναι από το σπιτάκι το μεγάλο που είναι μπροστά στην boutique και από το σπιτάκι που είναι μπροστά στη θύρα 4. Θα πωλούνται ταυτόχρονα. Mm-hmm. Ωραία. Μέχρι και τη σέντρα είναι η επίσημη ενημέρωση. Μέχρι τη σέντρα του μάτς την Τετάρτη. Τώρα το πόσο γρήγορα θα εξαντληθούν με την τρέλα που έχει αυτή τη στιγμή ο κόσμος και με ταυτόχρονα διαρκείας. Λογικά θα το περιμένουμε πάλι τη Δευτέρα όπως και την προηγούμενη φορά. Που φύγανε καπνό στα χαρτάκια. Άρα και τα εισιτήρια για την Σπαρτάκ θα πωλούνται μόνο από τα εκδοτήρια. Και ηλεκτρονικά, κανονικά. Ωραία. Δευτέρα με Τετάρτη είναι το επίσημο. Είπαμε μέχρι να ανακοινωθεί το όποιο πιθανό, πολύ πιθανό, sold out. Λοιπόν, είπαμε και για τα εισιτήρια. Ξέρεις ποιος άλλος χαιρέτησε τον ΑΚΠΟΜ? Ποιος? Ο Τσέχ. Ο Τσέχ, ναι, και όταν διαβάζεις Τσέχ,
λες τώρα είναι ο Τσέχ ή είναι ένας Τσέχ. Πώς λέγαμε πριν, Κριστιάνο Ρονάλντο. Ή ένας Ρονάλντο. Είναι ο Πέτρ Τσέχ. Ναι. Ο γνωστός. Έκανε ένα βιντεάκι στο Instagram, στο οποίο τον χαιρετάει παίζοντας drums. Και λες, πότε θα γίνουμε κι εμείς εδώ έτσι. Δηλαδή, να φεύγει, έφυγε ο Κάμπος, να έκανε ο Πασχαλάκης ένα βίντεο, στο οποίο χορεύει, όχι ο Πασχαλάκης, ο Σάχοφ, που το τραγούδησε και στους εορτασμούς του Κυπέλλου, ένα ξημερώματα. Δεν έπρεπε. Θα μπορούσε. Κοίταξε, το περιμένεις από τον Σάχοφ. Από τον Πασχαλάκη το περιμένω σίγουρα. Ναι, κάτι τρελό. Δηλαδή, κάτι να κάνει. Για να ακούσουμε λίγο Σοφία Αρβανίτη, ναι, ναι. Μου αρέσει πολύ. Το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, όταν ξεκινάει η θερινή περίοδος εκεί κατά το τέλειο Απριλίου, αρχές Μαΐου, το πρώτο τραγούδι που βάζω για να μπω σε καλοκαιρινή διάθεση είναι Σοφία Αρβανίτη. Εμένα είναι αυτό που ακούω κατά τέλειο Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Α, το μη μιλάς για καλοκαίρι. Πιο πολύ νοσταλγία σου βγάζει. Ναι, ναι, ναι. Η Σοφία Αρβανίτη ήταν ζευγάρι με τον Κώστα Τουρνά. Όχι. Με τον Ρακιτζή. Σόπα. Πόσο χρονών είσαι? Γιατί τα ξέρω αυτά. 27. Εντάξει, δεν έχουμε τόσα χρόνια πια διαφορά. Εγώ στα 31 βαδίζω. Αλλά εντάξει. Ωραία γυναίκα. Ναι, ναι. Το σγουρό, το μαλλί. Να, συμφωνεί και ο Χρήστος. Εντάξει. Τώρα που ήμασταν σε social media χωράφια. Ναι, ναι. Έχουμε νεότερα. Ο Γιώργης ο Σαββίδης είναι γνωστός ότι δίνει πολύ ρεπορτάζ. Γιώργης Σαββίδης είναι ο άρχοντας του Instagram, ναι. Θεωρώ. Αυτός και ο GPD 7000. Α, καλά, ο ναι. Οποίος χθες είχε follow από το Σλούκα. Α, ναι. Πιστεύεις ότι είναι... Κοίταξε να δεις. Τελειώνει το όλο καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, το συμβόλαιό του. Ναι. Είχε προσπαθήσει και πέρυσι ο Παναθηναϊκός να τον φέρει. Τώρα το χθεσινό το follow αυτό είναι το follow της ημέρας. Ναι, είναι το follow, follow της ημέρας. Συγγνώμη, τώρα μπορεί να είναι κάποιοι που δεν το έχουν και στα αγγλικά. Τον ακολούθησε στο Instagram, λοιπόν. Ο Σλούκας τον Γιανακόπουλο. Ο Γιανακόπουλος ακολουθεί Σλούκα. Υποθέτω ότι θα τον ακολουθούσε από πριν, όχι. Αυτό δεν το έλεγε το ρεπορτάζ. Να το ψάξουμε. Έχεις follow back. Να το ψάξουμε, αν ναι, έχει. Να το ψάξουμε. Δηλαδή, αν αλληλοακολουθούνται. Έχει άλλη αξία. Έχει άλλη αξία. Και επίσης να δούμε μήπως πατήθηκε και κανένα like κάπου. Ναι. Θα το ναι, δούμε. Ναι, θα το ψάξουμε. Και θα επανέλθουμε. Μήπως να πάρουμε ένα τηλέφωνο τον Κώστα Σλούκα να το ρωτήσουμε. Αν έχεις το τηλέφωνο του Κώστα Σλούκα. Σε παρακαλώ. Ο Κώστας Σλούκας είναι λατρεμένος μου. Ό,τι ναι. Πιο κοντινό έχω είναι ότι απέναντί μου μένει ο κολλητός του αυτό. Τον ξέρω από πολύ. Οπότε έρχεται στη γειτονιά και τον βλέπω και τον από Κώστα. Από πολύ μικρή μου συμπαίχτρια. Παίζαμε την ίδια περίοδο μπάσκετ με την αδερφή του. Πολύ καλή μπασκετμπολίστρια. Σημειωτέων. Ναι. Γύρισε και στον Παναθηναϊκό. Τώρα, πάρα πολύ καλή. Τώρα Αναστασία. Εξηγούνται κάποια πράγματα. Ναι, γι' αυτό ναι, είσαι ψηλό κορίτσι. Ναι, ναι, γι' αυτό. Λόγω μπάσκετ, οκ, okay, εντάξει. Εγώ ποτέ με τον μπάσκετ, όπως βλέπεις, καμία σχέση. Καμία δεν πειράζει, το παρακολουθήσω όμως. Το βόλεϊ μου άρεσε. Για κάποιο λόγο, αλλά ναι. Δεν ακολούθησε. Πιο κοριτσίστικο ναι. Το βόλι είναι η αλήθεια. Με ναι. Κέρδισε νομίζω λίγο περισσότερο η πίτσα και η μακαρονάδα. Λογικό. Από ότι το βόλι. Εντάξει, και εμένα αργότερα με κέρδισαν οι μάσκαρες και τα... Ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, άκου τι έγινε τώρα στο Instagram. Ανεβάζει ο Γιώργης Σαββίδης μια φωτογραφία που είναι ο ίδιος στο κινητό και γράφει ότι είμαι όλη μέρα στο Transfer Market. Ναι, ναι, όλη μέρα Transfer Market. Ότι ψάχνετε. Έρχεται λοιπόν κλασικά όπως του γράφουν από κάτω οι ναι, δεκάδες ναι. Φίλοι του ΠΑΠ που έχει χιλιάδες στο Instagram, έχει πολλούς. Του γράφει ένας από κάτω, Σταφυλίδης and we are complete George. Και το γράφει από κάτω και στα ελληνικά. Μόνο ο Σταφυλίδης σημαίνει και είμαστε έτοιμοι για τα πάντα. Ωραία. Αναμενόμενο σχόλιο από ωραία, ναι. Ο είναι ΠΑΟ. Είναι γνωστός ΠΑΟ, ο διακαής πόθος του... Ναι, ναι. Του μέσου ΠΑΟΞΗ να επιστρέψει ο Κώστας Σταφυλίδης εδώ, έτσι. Και τι κάνει ο Γιώργης. Mention, τον βάζει δηλαδή στη συζήτηση, Σταφυλίδης Κώστας, παπάκι, κανονικά. Και διάβασε μας λίγο τι έγραψε. Γράφει, ακούς, σε περιμένουν εδώ, άσε αυτά τα βιγκέτς και χαλό και γύρνα πίσω ρε. Βιγκέτς και χαλό είναι... Βιγκέτς είναι χαιρετισμοί, είναι πώς τα πας, γεια σου, αυτά στα γερμανικά. Ναι. Ναι. Ο Σταφυλίδης απάντησε, ξέρουμε. Προς το παρόν δεν βλέπω δεν κάτι. Δεν έχει απαντήσει. Μπορεί να το απάντησε ιδιωτικά, δεν ξέρω. Μπορεί να το απάντησε, ναι, και ιδιωτικά.
Δηλαδή, τώρα στο φιλίδι, τώρα σε αυτό. Τώρα στη Γερμανία γιατί κάνουν, έχουν προετοιμασία, παίζουν, τι κάνουν, δεν παίζουν ακόμα. Augsburg, δεν παίζουν ακόμα, όχι. Ξεκινάνε την επόμενη εβδομάδα. Α, ξεκινάνε τώρα. Και το αγγλικό πρωτάθλημα ξεκινάει. Και το αγγλικό πρωτάθλημα ξεκινάει, νομίζω. Έκανε ο Μπερμπάτοφ δηλώσεις. Τι δήλωσε ο Μπερμπάτοφ? Ότι οι ομάδες στο top 5 θα είναι οι ίδιες με τις περσινές, απλά άλλαξε τη σειρά. Έβαλε πρώτα τη Manchester United. Α. Γιατί έπαιζε και εκεί και είναι. Manchester United-ικός. Α, είναι. Ναι, εντάξει, είχε σηκώσει και τρόπαια. Ναι, ό,τι πει ο Χρήστος. Ο Χρήστος είπε διάλειμμα. Άμα λέει ο Χρήστος διάλειμμα, τότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Ωραία, φύγαμε στο διάλειμμα. Α, το ξεπεράσαμε την ώρα. Γι' αυτό. Πάμε και επανερχόμαστε με Χρύσανθο Τσαλτίδη, Ολλανδία και τι γίνεται στον Άρη. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είμαστε στα μισά ακριβώς αυτής της εκπομπής, της μαραθώνιας που θα κρατήσει τρεις ολόκληρες ώρες σήμερα και αύριο. Νιώθω ότι ξυπνήσαμε ξημερώματα πάλι. Το λιώμα. Τι είναι αυτό? Καλά, δεν ξέρεις λιώμα από Κωνσταντίνο Αργυρό? Όχι. Πρέπει να το μάθεις. Να το μάθεις το διάλειμμα. Ναι. Ξεκινήσαμε με Μπέλα Τσάου, που είναι και σύνθημα. Ναι, ναι, το έχει κάνει ο Άρης σύνθημα. Άρα δεν μπορούμε να υποδεχτούμε καλύτερα το Χρήστο Τσαλτίδη από την Ολλανδία. Έχω στρώσει και το χαλί. Εντάξει, όλα είναι έτοιμα. Η προετοιμασία του Άρη, όπως την ακούτε καθημερινά στο Λίμπερο, όλες τις εξελίξεις, δοσιογραφία και τα μεταγραφικά νέα είναι μια προσφορά της εταιρείας Top Gas. Επίσημο αντιπροσώπου των κορυφαίων Ιταλικών συστημάτων υγραεριοκίνησης, BRC. Ακούτε καθημερινά τα πάντα και από τον Πισανίδη στα κουφάλια. Οπτικά Πισανίδης. Έχουμε τον Χρύσανθο. Τον έχουμε. Χρύσανθε. Κανονίσω κανένα γυαλάκι να πάτε στο γιώτη. Κανόνισε το γυαλάκι, ναι, γιατί εγώ αλλάζω ανά 2-3 χρόνια. Παίρνω πιο κλασικά μοντέλα. Και φέτος ναι, είναι η ώρα να αλλάξω. Και θέλω να σου πω ότι τα φοράω χειμώνα καλοκαίρι, οπότε θα είμαι ζωντανή διαφήμιση για τον Πισανίδη. Ωραία. Και θα εμένα. Εμένα πότε θες να πας. Ξέρεις με ποια είμαι. Με ποια. Είμαι με ένα κορίτσι. Το οποίο κορίτσι, από ό,τι πληροφορήθηκα, έχετε και συγγένεια. Για να με αποφύγει, για να μην ορμάω γι' αυτό. Είμαστε με την Ειρήνη τη Φράσκου εδώ, μου κάνει παρέα σήμερα. Το κατάλαβα. Ναι. Και θέλω να σου πω ότι έχει έρθει με κατακίτρινη φόρμα. Είμαι κίτρινη, από την κορυφή ως τα νύχια, έτσι. Μπαίνει στο κλίμα σιγά σιγά. Καταρχήν συγγενείς μου και ΠΑΟΚ δεν γίνεται. Οπότε αποκλείεται την οικογένεια. Άρα δεν είναι συγγενείς. Σου ξέφυγε λίγο, αλλά εντάξει, αλλά το αγαπάμε. Κοίταξε, είδα κάτι live στο SDNA, είδα κάτι κίτρινες φόρμες, κάτι κίτρινα μπλουζάκια, ένα κίτρινο μαγιό. Όλο φορά κίτρινα όμως. Το βλέπεις ότι θέλει να έρθει η μεγάλη οικογένεια του Άρη. Μου έκανες παρατήρηση όταν φορούσα ασπρόμαυρα γι' αυτό. Να, ορίστε, σε δίνεις στεγνά στον αέρα. Έτσι. Τι γίνεται εκεί στις κάτω χώρες? Στις κάτω χώρες. Γιατί εδώ τα παιδιά που έχουν μετά την εκπομπή μου είπαν να σου πω Ολλανδία, πες μας εσύ το μέρος που είσαι. Γιατί είναι δύσκολο. Εγώ εδώ τώρα. Ναι. Τώρα είμαι στο Μπούσενχο. Είδες, δυσκολεύτηκες. Στην αρχή, στις πρώτες τρεις μέρες δεν έλεγα, έλεγα καλησπέρα την Ολλανδία. Τι γίνεται εκεί? Καλά είναι, θα ξαναπαίξουμε τώρα, δηλαδή τι γίνεται εδώ πέρα, ρε. Δεν χρήσανε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Παίξαν χθες όλοι. Πάμε να ξαναπαίξουμε. Ποιος θα παίξει? Πάμε να ξαναπαίξουμε τώρα. Με τη Βίλεμ παίζουμε, με μια μισή ώρα τοπική. Το γήπεδο της Βίλεμ είναι κοντά στο ξενοδοχείο ή ξεκινήσατε πάλι τρεις ώρες πριν? Όχι. Εμείς ξεκινάμε γιατί έχουμε τουριστική τέτοιο, στο τουριστικό πρόγραμμα εδώ της Ολλανδίας. Και πάμε και γνωρίζουμε, κοίταξε, εμένα είναι πάγια αρχή, ότι πας να κάνεις μια συγκεκριμένη δουλειά. Πολύ ωραία. Θα βολέψεις τα πράγματα έτσι, ώστε να κάνεις τη δουλειά σου, να είσαι συνεπής δηλαδή επαγγελματικά κτλ. Αλλά να εκμεταλλευτείς και τη δυνατότητα που σου δίνεται. Αρκεί να μην μπλέξεις το ένα με το άλλο. Γιατί μερικές φορές μπορεί να το μπλέξεις. Μπορεί να πεις πάω για μια μπύρα και να γυρίσεις 5 ώρα το πρωί. Οπότε μετά να μην μπορείς να δουλέψεις. Όχι. Αυτά ευτυχώς τώρα στα 40 πλάσμα. Είσαι οικογενειάρχης άνθρωπος. Εσύ ξέρεις να τα κοντρολάρεις αυτά. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν πήγαμε στη Χάκη. Λέμε, άντε μια ακόμα πόλη. Ήταν όλες αυτές τις ξενέρωτες, τις κεντροευρωπαϊκές κτλ. Ξέρω τα καλύτερα. Όμως, είναι εκπληκτική. Ναι. Είναι εκπληκτική. Γέφυρες, είναι η μόνη πόλη. Έτσι. Είναι η μόνη πόλη που θα ερχόμουν να μείνω. Ναι. Γιατί κάθε φορά λέμε εδώ θα μείνεις, εδώ θα μείνεις, εδώ θα μείνεις. Ναι, λοιπόν, εδώ θα μείνω. Χρήσαν, δεν μπορείς να μείνεις. Το SDN τα κανονίζω εγώ όλα. Τα έχει που έλεγα. Και γράφω κιόλας μπλοκ, από εδώ δεν υπάρχει θέμα.
Έγραψα το πρωί, ανέβηκε ένα. Το είδαμε, δεν το είδαμε. Δεν ζήτημα. Δεν τίθεται ζήτημα. Με το Λίμπερο θα έχουμε ένα θεματάκι. Εντάξει, θα έχει τον ανταποκριτή. Θα βγαίνει τηλεφωνικά. Έχει άλλο ραδιόφωνο. Έχει άλλο ραδιόφωνο ανταποκριτή στη Χάγη. Είδες. Θα είσαι πρώτος. Τη διοικητική πρωτεύουσα της Ολλανδίας. Αυτό. Μια χαρά. Τι έγινε χθες στο φιλικό? Δεν υπάρχει. Στο φιλικό τι έγινε? Η αρμάδα του Πάκο Ερέρα. Αν αρχίσουμε τα τέτοια τώρα θα είμαι πολύ ξυλοδεσμένο. Βλέπεις, η σιωπή μας είναι προς απάντηση ζωβλά. Καλός είναι ο Άρης. Καλός είναι ο Άρης για τα δεδομένα της εποχής. Για τα δεδομένα μιας ομάδας που οι απαιτήσεις είναι μεγάλες και πολλές φορές δυσανάλογες από αυτό που μπορεί να κάνει. Με τα δεδομένα ότι απέναντί του είχε μια ομάδα που πριν τρεις μέρες έρισε μια τριάρα στον Παναθηναϊκό και 25 Ιουλίου μια τριάρα στην Ατλέτικο Μπιλμπάου. Δηλαδή δεν έπαιζε με κανένα χωριό. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Με αυτά τα δεδομένα, κερδίζει 0-2, έχει δοκάρει και βάζει και τα δεύτερα μετά από ένα σημείο και πάλι δεν απειλείται. Νομίζω ότι ο Άρης ήταν έτσι όπως πρέπει να είναι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Γκολάρα την κοινή βλέπω εδώ στην Άρης είσαι. Ναι. Ναι, είναι. Άμα μπείτε τώρα στο Λαμπαουτάρης, έχουμε ανεβάσει και το βίντεο της ΠΑΕ, που έχει και τα δύο τα γκολ και τις φάσεις κτλ. Σε καλή ανάλυση, ελπίζω. Όχι όπως το βλέπαμε χθες. Ναι, ναι, με κανονική κάμερα. Ωραία. Χθες ανέβασε και The Hag το ίδιο με κανονική κάμερα. Το χθεσινό είναι κάποιος τύπος ο οποίος το κάνει από το κινητό του. Ναι. Και υποκλίνομαι πραγματικά στον τύπο γιατί δεν είναι ότι κάνει μετάδοση από το κινητό του. Και εγώ το έκανα μέσα του Facebook στο πρώτο μάτς. Είναι ότι έχει δημιουργήσει λογαριασμό The Hag στο YouTube. Και αφού βλέπει ότι δεν έχει μεγάλη ανταπόκριση, μπαίνει και κάνει και στο Twitter με το σήμα της ομάδας The Hag και γράφει και στα Ολλανδικά: μπείτε και δείτε το παιχνίδι The Hag. Ο ορισμός του μόνος μου, τα λέω μόνος μου, τα σπρώχνω. Και το στέλνει στο YouTube. Και είναι όλο το match The Hag και ψάχνουν να τον βρουν στο γήπεδο. Αλήθεια. Ψάχνουν να τον βρουν από την αρχή. Χρήσανθε, με συγκίνησες μόλις, θα σε διακόψω. Με συγκίνησες. Το είπες. Γιατί, παιδί μου? Είσαι ο μοναδικός που λέει σωστά το YouTube. Πώς έπρεπε να το πω? Ο μέσος Έλληνας το λέει YouTube. Φυσικά. Είσαι αγγλομαθής. Δεν προφέρεται. Έτσι, μπράβο. Είναι αλήθεια να το πεις. Μπράβο, είναι μια πραγματικότητα. Πες μας, οι άλλοι μεγαλομαθείς και τέτοια. Εσύ, βέβαια. Πες μας λίγο και για το σημερινό. Γιατί εδώ μου λέει η Ειρήνη ότι χθες παίξανε όλοι και αναρωτιέμαι ποιος θα παίξει σήμερα. Ναι, παίξαν όλοι. Απλά το μοίρασε κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, πήραν κάποιοι πιο θεωρητικά βασικοί, πήραν μεγαλύτερο χρόνο χθες, γιατί η The Hag, όπως είπα, και πριν το παιχνίδι είχε αγωνιστεί με άλλες ομάδες και είχε φιλοδορήσει με αρκετά τερματάκια. Mm-hmm. Οπότε θεωρητικά έβαλε έτσι, πιο βασικούς ποδοσφαιριστές. Αλλά μετά το 65 μπήκαν και οι πιτσιρικάδες. Μπήκε ο Σταμπουλίδης, μπήκε ο Μπακούτσης, ο Μπακαλιάνης, οι θεωρητικά αναπληρωματικοί. Αυτοί σήμερα θα πάρουν μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή σήμερα, ενώ θεωρητικά είναι πιο εύκολο το μάτς, που και η Βίλεμ δεν είναι, τερμάτισε έκτη, όχι στα play-off πέρσι έχασε στην Ευρώπη η The Hag, δύο θέσεις πιο κάτω ήταν η Βίλεμ. Mm. Θεωρητικά είναι πιο εύκολο, αλλά εγώ νομίζω είναι το πιο δύσκολο σήμερα, γιατί δεν έχουν περάσει καν 24 ώρες από το παιχνίδι. 16-17 ώρες έχουν περάσει από το προηγούμενο παιχνίδι. Αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι σήμερα θα είναι λίγο πιο χαλαρή η ομάδα. Είναι φυσιολογικό να μην μπορεί να ανταποκριθεί και στο έπακρο η ομάδα στο παιχνίδι. Άρα, ναι, δύο συνεχόμενες μέρες με ούτε 24 ώρα να μεσολαβεί. Δεν είναι το αποτέλεσμα όμως αυτό το οποίο πάντα ψάχνουμε. Είναι ένα παιχνίδι προετοιμασίας για να δει ο προπονητής 5 πράγματα. Και αυτό θα κάνει και σήμερα. Θα δει κάποιες παίχτες. Ναι, έχουν κρατήσει και το 0 στην άμυνα ο Άρης και στα 3 φιλικά, Ναι, αυτό είναι επίσης ένα θετικό στοιχείο. Και ένα στοιχείο που δείχνει και τον τρόπο που δουλεύει ο Πάκο Ερέρα, γιατί όντως έχει δουλέψει αρκετά στην άμυνα όλες αυτές τις ημέρες. Και να σου πω, έχει δουλέψει περισσότερο στην άμυνα από ό,τι στην επίθεση. Ίσως και γιατί στην επίθεση υπάρχουν τρεις ποδοσφαιριστές. Ο Ματέο Γκαρσία, ο Ντιγκινί και ο Κολάσο που έχουν μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και παίζουν και με το ταλέντο τους λίγο πολύ. Και βέβαια, να πούμε και κάτι ακόμα, ο Άρης έχει αυτό το πρόσωπο που έχει που είναι καλό μέχρι στιγμής χωρίς τον βασικό του φορ. Δηλαδή δεν είναι εδώ ο Γιουνές και ενδεχομένως να πάρει και άλλον έναν ποδοσφαιριστή στην επίθεση. Έλεγα λοιπόν και τις προηγούμενες μέρες στα παιδιά ότι
Ο Άρης ναι μεν έχει μια καλή θεωρητικά ενδεκάδα, αλλά δεν έχει βάθος. Φαίνεται ότι σιγά σιγά μέχρι το τέλος του Αυγούστου θα αποκτήσει και βάθος, γιατί σε σχέση με τα τηλεοπτικά και όλα τα υπόλοιπα είναι θετικά τα πράγματα. Μάλιστα θα πάει να πάρει περισσότερα χρήματα από ό,τι αρχικά υπολόγιζε με αυτή τη σύμπραξη Nova Air. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα νομίζω ότι είναι ευίωνα τα πράγματα ως προς το οικονομικό σκέλος της εβδομάδας. Θα αρκεί να γίνει σωστή διαχείριση των εσόδων και βέβαια και τα έξοδα να μην ξεφύγουν πάνω από εκεί που πρέπει. Αν γίνει αυτό και έχοντας και το πλεονέκτημα ότι την δύσκολη περίοδο του Ιουνίου και του Ιουλίου η χρηματοδότηση ήρθε το μεγαλομέτωχο, άρα δεν χρειάστηκε να πάει σε συμφωνίες τύπου όφη, δηλαδή εννοώ ότι ο όφη αναγκάστηκε να δεχθεί την προσφορά της Nova, ήταν 1 εκατομμύριο, ο Άρης την απέριψε την αντίστοιχη, γιατί ο όφη έπρεπε να κινηθεί με αυτά τα χρήματα για τις μεταγραφές του, για τις πληρωμές του και όλα τα υπόλοιπα. Ο Άρης άντεξε σε αυτό το χρονικό διάστημα και από τη στιγμή που άντεξε αυτό το χρονικό μπορούσε διάστημα, να διαπραγματευτεί και καλύτερα. Θα πάρει τα τριπλάσια τώρα. Ναι. Θα πάρει τα τριπλάσια. Με την όποια πίεση υπήρχε τον Ιούνιο και από τον κόσμο και από εμάς και από όλους, γιατί δεν γίνονται μεταγραφές, το ένα το άλλο, προφανώς αυτό που έπρεπε να κάνει ο μεγαλομέτωχος ήταν να χρησιμοποιήσει κάποια δικά του κεφάλαια, τα οποία εικάζω εγώ ότι σε συγκεκριμένη ημερομηνία ήταν διαθέσιμα. Από εκεί και έπειτα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα γενικότερα για τον Άρη και είναι πιο εύκολα, εφόσον βέβαια με το καλό, όπως όλα δείχνουν, υπογραφή η τηλεοπτική σύμβαση και το αποφέρει κοντά στα 2,7-2,8 εκατομμύρια ευρώ από το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Και ακόμα και αυτό να μην γίνει, ο Άρης έχει την καβάντα της Nova, περίπου στο 1,8 είναι η απευθείας προσφορά του συνδρομητικού. Φαίνεται ότι πηγαίνει καλά. Αν τώρα κινηθούν και λίγο παραπάνω τα διαρκές, που πιστεύω θα κινηθούν σιγά σιγά πλέον, γιατί και ο κόσμος, είδα χθες, ας πούμε, η ομάδα δεν έχει αλλάξει από την Πέμπτη που ήρθε εδώ, την προηγούμενη Πέμπτη που ήρθε εδώ στην Ολλανδία, η ίδια είναι η ομάδα. Ναι. Απλά ο κόσμος τώρα με τα φιλικά είδε και τον γκολ του Τικίνη, άρχισαν ψήνονται. Ναι, το θέλει ο Έλληνας, το θέλει αυτό. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είμαστε. Ναι, είναι νοοτροπία. Χρειάζεται. Όταν δεν έχεις, δηλαδή στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ο κόσμος είχε ένα κίνητρο, σου λέει να πάρω το εισιτήριο, να πάρω εδώ τα ευρωπαϊκά. Έτσι. Είχε παιχνίδι επίσημο ευρωπαϊκό. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα έλεγε ο άλλος κάτι να γυρίσω από τις διακοπές μου. Ο Αριάνος τώρα λέει, εντάξει, παιδιά, είναι 5 Αυγούστου. 25 αρχίζει το πρωτάθλημα. Άμα παίξω και 1η Σεπτεμβρίου το πρώτο μάτι εντός έδρας, έχω ένα μήνα. Αν θα πάω τις διακοπές, να γυρίσω το πάρω. Δεν έγινε και τίποτα. Τώρα όμως, με την καλή απόδοση της ομάδας, βλέποντας δύο πραγματάκια, αρχίζουν και κινούνται. Βλέπω όλοι, λένε διαρκείας, αυτό πάμε από Δευτέρα, έχει το μάθει με τη Λάρη και την άλλη εβδομάδα στις Πιτελίδες. Οπότε κινείται η κατάσταση. Βλέπω εδώ στην Άρης είσαι ένα μεταγραφικό σενάριο. Μπρούνο Γκάμα. Ναι. Τι γίνεται με αυτό? Είναι ότι πρέπει... Επιθετικός πλάγιος. Είναι ότι, πρέπει για είναι ότι πρέπει για συστήματα αυτός. Και δεν μπορεί να βουλεύει. Καταρχήν το φωνάζω στο ραδιόφωνο. Μάλιστα. Τώρα είστε δύο κοπέλες και δεν το φώναξα ακόμα. Ναι, αλλά έτσι να σε κύριος. Βάλε το Άρη και μετά πες το επίθετό του. Πες το εσύ. Άρης Μπρούνο. Γιατί κολλάς, γιατί το λες. Όχι το Μπρούνο, το επίθετο. Άρη. Ναι. Εντάξει, να είσαι κύριος, ακούει και ο μπαμπάς μου. Ναι, τι είπα εγώ. Και ο μπαμπάς μου. Παίχτη είπα. Ναι, εντάξει, Γκάμα. Εσένα ο δεύτερος. Γκάμα δεν το λένε. Γκάμα το λένε, ναι. Είναι ο... Τώρα είστε και κοπέλες, μην αρχίσω να λέω τα επίπεδα. Όχι, Χρήστα, θα είπαμε να μην αρχίσεις να λες. Μα αυτό σου λέω. Τα λέει. Είναι ότι πρέπει. Ήδη το σύνθημα τραγουδιέται εδώ στην ομάδα. Είναι λίγο αλμυρός, βλέπω. Θα δούμε. Είναι αλμυρός, είναι πολύ αλμυρός. Και επειδή, να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο το αλμυρός. Να μην είχαν την κοινή η Ματέο Γκαρσία, γιατί σε αυτή τη θέση παίζει. Ναι, πολυτέλεια. Να δώσει τόσα λεφτά για. Να πάρω δηλαδή, να δώσω μια 400 για να τον έχω στον παγκό. Όχι. Παρ' όλα αυτά, να σου πω κάτι, μακάρι. Εγώ αυτό θέλω. Εγώ θέλω σε κάθε θέση να έχω δύο τέτοιους. Το ονειρικό θα ήταν αυτό, χαίρομαι πολύ. Ναι, ναι. Αν γίνει αυτό, αλλάζω τα δεδομένα. Αλλά σε μια ομάδα η οποία έχει κενά, όσον αφορά το βάθος της, νομίζω ότι δύσκολα θα προχωρήσει μια τέτοια περίπτωση. Εκτός αν παίζει και κάτι άλλο, δηλαδή παίζει δεύτερος εκτιμητικός παράδειγμα. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω επόμενο. Υπάρχει κάποια θέση που δεν έχει αυτή τη στιγμή έστω και βασικό ο Άρης? Όχι. Βασικούς έχει παντού. Και είναι όλοι ποιοτικοί. Το θέμα είναι ότι... Και είναι, ναι, η ενδεκάδα του είναι... Μάλιστα. Είναι αξιολογότατη η χαρακτήριζα. Ωραία, άρα εφόσον δεν υπάρχουν κενά, πάμε καθαρά για πάγκο. Τον έχουμε δει, έτσι. Ναι. Τον Γιουνέζε τον έχουμε δει από την Ξάνθη.
αλλά είναι αυτός βασικός. Αλλά τώρα ο Άρης θέλει αυτό το πράγμα. Και, να σου πω, δεν είναι, εγώ δεν τους θεωρώ παγκίτες. Εγώ θεωρώ ότι όταν έχεις ένα καλό ποδοσφαιριστή, δηλαδή άμα ο Ματέο Γκαρσία, που είναι αυτή τη στιγμή το παιδί που ξεχωρίζει από όλους, δεν έχει μία πίεση από πίσω του. Για τον εσωτερικό ανταγωνισμό. Ότι, ναι, βέβαια. Τώρα είναι εντάξει, είναι τα πρώτα του παιχνίδια. Θα δώσει και θα προσπαθήσει, θα κάνει, θα ράνει. Όσο λέω, φτάνει τον Νοέμβρη. Είναι μόνος του. Ναι, αν επανεπαφθεί. Δεν έχει κανένας άλλος. Βέβαια. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει και μία πίεση από πίσω. Εντάξει, φυσιολογικό είναι η πίεση από πίσω να μην κάνει 300 χιλιάρια, να κάνει 150 όμως. Να ξέρει, ένα παράδειγμα σου ποιο είναι. Είναι ο Μενέντες με τον Βαλεριάνο. Ο Βαλεριάνος αυτή τη στιγμή είναι καλύτερος από τον Μενέντες στην προετοιμασία. Μέχρι τώρα αυτό που βλέπουμε. Ναι. Με όλα τα ελαφρυντικά που έχει ο Ισπανός, γιατί εντάξει, είναι 10 μέρες στην Ελλάδα, που δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στην Ολλανδία, είναι τα πρώτα του παιχνίδια, είναι η πρώτη του παρουσία. Πρέπει να μπει στο κλίμα ή οτιδήποτε. Ενώ ο Βαλεριάνος στην ίδια στιγμή με τον Δελιζή κοιτάει στα μάτια και αλλάζουν την μπάλα. Έτσι. Παίζει ρόλο και αυτό. Ότι οι Έλληνες παίκτες ή ο Σόουζα που είναι από πέρσι ξέρει ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Μενέντες πρέπει να την κερδίσει τη θέση από τον Βαλεριάνο. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Βαλεριάνος λογίζεται ως ο βασικός ποδοσφαιριστής. Αν λοιπόν όλοι έχουν ένα τέτοιο εντός εισαγωγικών φόβο από πίσω, θα γίνουν και καλύτεροι. Ο εσωτερικός ανταγωνισμός πάντα βοηθάει τις ομάδες και ο πάγκος παίρνει παιχνίδια. Αυτά τα δύο είναι αξιώματα στο ποδόσφαιρο. Χρειάζεται βάθος η ομάδα. Χρειάζεται βάθος. Όταν θα έχεις ένα παιχνίδι που δεν σου βγαίνει κάτι, θες ο πάγκος σου να είναι κατάλληλος ώστε να είναι game changing, ας πούμε. Να μπει μέσα και να σου πάρει η αλλαγή το παιχνίδι. Έτσι. Ο Άρης θα έχει το Γιουνές από Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη, απλά θα υπογράψει το συμβόλαιο. Θα έρθει ο Γιάγια Μελέτζε, αμυντικό χάφο Ιγοριανός, και από εκεί και έπειτα πάει για άλλες τρεις περιπτώσεις. Αν καταφέρει και ρίξει το κασέ του Γκάμα, τότε θα τον πάρει. Αν δηλαδή πέσει ο Πορτογάλος πιστή και πέσει κανένα κατοστάρικο, τότε θα τον πάρει. Αυτά βέβαια γίνονται στο τέλος του Αυγούστου. Ναι. Εκεί που μένεις χωρίς ομάδα και λέει 400, δεν γίνεται. Πάρε 250 τώρα θες, άμα δεν θες. Κάτσε ένα εξάμεινο και περίμενε. Το πίνε ο Πόρτο στο Πόρτο. Εντάξει. Μάλιστα. Επιστρέφετε αύριο? Γυρίζουμε αύριο το απόγευμα, ναι. Αύριο το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Γύρω στις 4.30, κάτι τέτοιο. Ετοιμαστείτε, γιατί λείπετε καιρό και εδώ πέρα μας έχει μουλιάσει στις βροχές. Αλλά από αυτό το Σαββατοκύριακο ξαναμπαίνουμε σε κανονικό πρόγραμμα Καλοκαίρι Ελλάδα 2018. Γιατί έχω άδεια. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Χρήσανθε. Πρέπει τα παιδιά λίγο. Τα μωρά πρέπει λίγο να πλατσουρίσουν. Ναι, γιατί τον μπαμπά τόσο καιρό δεν θα πάνε άλλο στα παιδιά καμία εβδομάδα. Χρήσανθε, ο Θεόδωρος Καρυπίδης είναι στην Ολλανδία ακόμα. Θα γυρίσει αύριο με την αποστολή. Δεν ξέρω αν πετάει με την αποστολή. Ότι είναι εδώ μαζί με το γιο του. Είναι εδώ. Και ήταν και αυτός ικανοποιημένος. Χθες από όσα είδε από την ομάδα. Θα δει και το παιχνίδι τώρα σε λίγο. Τώρα αν πετάει μαζί με την αποστολή, όχι δεν το έχω δεκάρι, αλλά και αυτός αύριο. Μια τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ, πριν κλείσουμε, γιατί έχει πάει 12. Ναι. Στην Ελλάδα μαζί σας θα επιστρέψει... 11 είναι. Σε εσάς είναι 11. Στην Ελλάδα είναι 12. Μαζί πάντα σας στην Ελλάδα... Είδες πόσο μπροστά είναι η Ελλάδα. Σε όλα. Είδες. Θα επιστρέψει και η κοπέλα με τα νερά. Μήπως πρέπει να την κάνετε και σε μια μεταγραφή. Όχι. Έχω δώσει την κάρτα μου στην κοπέλα με τα νερά για ένα project που ετοιμάζω. Ναι. Μεταξύ την άλλη την είδα, θα πεις τη φωτογραφία που έχουμε βγει δημοσιογράφοι. Ναι, ποια είναι αυτή? Δεν ξέρουμε. Ρωτάει ποια είναι αυτή και έχει βάλει και το χέρι στη μέση, να ξέρεις. Σε κάθε περίπτωση την ψάχνουμε, γιατί την προσέξαμε όταν καθόταν πίσω μας. Διότι η φούστα που φορούσε πρέπει να ήταν από αυτές που φοράνε τα φουστανάκια που πας στην παραλία. Ναι. Αυτό το στυλ, αυτό ήταν. Κατά λάθος το είχα, εγώ δεν έβλεπα. Εσύ ένα όχι, παιδί μου. Κοίτα, η κοπέλα πήρε λάθος νούμερο φουστίτα. Πήρε τη μικρή, πήρε για την κόρη της και τη φόρησε αυτή. Και στη φωτογραφία συμμετείχε. Συμμετείχε χωρίς να το ξέρουμε. Ενεργή. Απλά πρέπει να μπει να κάνει tag το όνομά της. Πώς θα γίνει. Κάντε ένα πανό, μια ανάρτηση. Όχι, Χρύσανθε, θα στείλεις τη φωτογραφία κάπου σε έναν δημοσιογράφο της The Hague και θα το αναθέσεις να τη βρει, να ψάξεις να βρει ποια ήταν αυτή. Τα VIP. Παιδιά, υπάρχει και άλλη λύση. The Hague ήταν. Θα την ξέρει τότε, δεν μπορεί. Ένας συνάδελφος εκεί, Ολλανδός. Τα γκάρα με το γήπεδο.
Άρα θα τη δει και αυτή. Κατάλαβα. Γιατί έχουμε κάνει tag το γήπεδο. Έχουμε κάνει, πώς το λένε αυτό, πως check-in, check-out. Check-out. Μπορείτε πολύ απλά να βάλετε και τη φωτογραφία στο Google και θα σας βγάλει όλες τις συναφείς. Να ξέρεις. Τόσο εξελιγμένη τεχνολογία. Βγαίνουμε μετά από κάθε παιχνίδι. Θα βγάλει εμάς. Βγάζει όλα τα πρόσωπα, όλες τις εικόνες που συνδυάζονται, να ξέρεις. Σοβαρά. Ναι, ναι, ναι. Η άλλη όμως, η κοπέλα... Με τα νερά. Περίμενε. Η Μαρία από την Σόφια. Ναι. Εντάξει. Είχε μια προοπτική... Κάτι καταλάβαμε χθες. Ναι, ναι, κάτι καταλάβαμε. Τώρα μιλάμε τώρα για 1,75, θα σου στοιχεία. Ας το ύψος μου. Πράσινα μάτια. Ναι. Στα μάτια μου. 1,75 και ό,τι πρέπει για να δίνει να νερά. Στο μπαρ να δίνει τα νερά. Μάλιστα. Και είπε και όλος συμπαθώ τους Έλληνες, τι σου αρέσει από την Ελλάδα, το ούζο. Μετά εγώ έτοιμος είμαι να λέω αντιστέστερα παιδιά, κάσε, μην μιλάς. Σταμάτα, για δουλειά είσαι. Το ούζο. Είναι δυνατόν να μου λέει το ούζο. Τέλος πάντων. Πάλι έκανες εσύ συνειρμούς τώρα Το κατάλαβαν όλοι λογικά. Εγώ, με το ούζο. Όχι, επειδή μ' αρέσει το τσίπουρο. Εσύ τι σκέφτηκες? Αυτό, για το τσίπουρο, χωρίς. Α, χωρίς γλυκάνεις όμως. Αυτό δεν λέω. Γλυκάνεις. Τσίπουρο χωρίς. Το άλλο δεν είναι. Ή πίνουμε ή δεν πίνουμε. Είχαμε και έρευνα πριν ότι αν είσαι πάνω από 30, πρέπει να πίνεις τουλάχιστον ακριβώς 1,5 μπουκάλι τη βδομάδα για να μην έχεις πρόβλημα με άνοια. Να ξέρεις. Έρευνα κόλαφος. Μικρό σύνολο. Εντάξει. Κλείσε γιατί με ψάχνουν, γιατί φεύγουν. Φιλιά. Ναι. Να είσαι καλά, γεια σου Χρυσανδρή. Γεια, γεια. Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης από τις κάτω χώρες. Πώς το είπε, Μπουσουγκέρ, πώς το είπε? Α, έβαλε τραγούδι τώρα. Λοιπόν, το λιώμα. Το λιώμα είναι 12 και πάμε με το λιώμα στο διάλειμμα. Και επανερχόμαστε, έχουμε άλλη μία ώρα εκπομπή. Και αν περιμένατε να ακούσετε κύριο Γιώργο Συρίγο και έναν απλό παρατηρητή, να σας ενημερώσουμε ότι είναι σε άδεια. Πήγε να κάνει ένα μπανάκι ο άνθρωπος. Οπότε θα είμαστε εμείς μέχρι και τη μία. Και μετά έρχεται ο Λαμπαουτάρης, γιατί είναι και το φιλικό. 2,5? 2,5 με τη Βίλεμ. Πριν λίγο σου έλεγα ότι έχω αυτή την αισιοδοξία, έτσι. Ναι, ναι. Μεταφράζεται και στοιχηματικά αυτό, θέλω να σου πω. Έχουν βγει τον τελευταίο καιρό, βγαίνουν συχνά άρθρα οι αποδόσεις. Αυτή τη στιγμή, νικητή τη φετινή Super League 2018-19, είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ με 2,15 στο στοίχημα. Δεύτερος ο Ολυμπιακός με 3. Και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ με 4,30. Τέταρτος φυσικά ο Ατρόμητος με 50. Ψηλό το βρίσκω. Κι εγώ, πολύ το βρίσκω. Δηλαδή πέρυσι έφτασε μακριά. Ναι. Λοιπόν, έχει γενέθλια. Όχι, έγινε μπαμπάς. Α, έγινε μπαμπάς ο Γκάρι Ροντρίγκες. Αυτό το αγόρι που παίρνει πάλι. Ποδοσφαιριστές, φίλε, έχουν λυμμένα όλα τους τα προβλήματα. Αμολάμ παιδιά. Αγόρι, γαλάζια τη βλέπω την κουβέρτα. Ναι, και εγώ αγόρι, και αγόρι το βλέπω. Έχει και όνομα. Κλέι, τι γράφει? Ηλάι. Ηλάι, ναι. Ηλάι Ροντρίγκες. Thank you God for this big blessing. Έχει γράψει, ναι, λογικό. Τη στιγμή που και οι δυνατοί λυγίζουν, έτσι. Από κάτω έχει σχόλιο, η ΠΑΕ, ΠΑΟΚ. Τα καλύτερα γκαρίτο, υγεία και ευτυχία. Και ο Μίστα. Και ο Γιάννης Μιστακίδης, ναι, καρδούλες. Γιάννης Μιστακίδης, καρδούλες από κάτω. Άντε να παραδειγματίζονται και άλλοι, οι μικρότεροι. Οι Έλληνες είναι λίγο πίσω σε αυτό, ενώ οι ξένοι νωρίς παντρεύονται. Λάθος. Οι Έλληνες είναι λίγο μπροστά σε αυτό. Ναι, εντάξει. Αν ήταν πίσω θα παντρεύονται να κάνουν και ένα παιδί να κάθονται σπίτι τους. Πώς είπε ο Χρυσανθός, η Ελλάδα είναι σε όλα μπροστά μερικές την όλα, ώρα. Σε όλα, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Πόντους... Πόντους Βέρμπλουμ είναι στα γραφεία, στο γήπεδο. Ναι. Και διευθετούνται οι τελευταίες λεπτομέρειες, ακόμα και οι πιο μικρές, για το τριετές συμβόλαιο που θα υπογράψει. Ναι. Από τα πριν υποθέτω, τα οικονομικά και τα λοιπά, μέχρι και το που θα μείνουν, να τους βρουν σπίτι. Σου είπα, μέχρι να τελειώσει δεν θα κοιμηθώ. Προσφέρθηκες να μείνεις στο σπίτι σου? Έχω μεγάλο σπίτι Πόντους. Δύο παιδιά έχουν, έτσι. Δύο αγόρια, δύο, αν δεν κάνω λάθος. Έχω χώρο. Μπορείς. Έστω μέχρι να τακτοποιηθείτε,
Να μεταφερθεί και στην Ίνα ότι έχω και εντυχισμένες ντουλάπες μεγάλες. Άμα θέλει το κορίτσι να βάλει κάπου τα γκούτσι τα ρούχα. Πες, έλα, πες. Την είδες τη φωτογραφία. Αν και μικρά τα βλέπω τα ρούχα της, τα χωράνε και σε μικρότερο. Δεν θέλει εντυχισμένη. Μινιώνει, ναι. Νίνα. Πώς σου φάνηκε η φωτογραφία χθες? Έλα, πες. Κοίτα, να κάνω μια ερώτηση. Εγώ, ας πούμε, είμαι του Ξανθού. Γένους, ναι. Μ' αρέσουν. Και εμένα, οι Ξανθιές μ' αρέσουν, είναι η αλήθεια. Και γυναίκες, εντάξει, αλλά τον άντρα το θέλω Ξανθό. Αυτά είναι τα χρώματα μου. Η Ελένη, ας πούμε, είναι στο μελανούρι. Ναι, το έχουμε καταλάβει. Είναι στο μελαχρινό. Αυτό, ναι. Εγώ είμαι του Ξανθού. Ναι. Οπότε και με το που τον είδα πέρα από την παιχτική αξία, γιατί είμαστε και γυναίκες να κάνουμε, ναι, το κοριτσάκι, ναι, τον πρόσεξα τον Πόντους. Θα σου πω ειλικρινά ότι δεν θα τον κοιτούσα ποτέ σαν άντρα, αλλά νομίζω ότι δεν τον πειράζει, γιατί ούτε αυτός θα με κοιτούσε ποτέ. Πέρα ποτέ από αυτό. Ποτέ μιλές ποτέ. Πέρα από αυτό, η σύζυγος. Ναι. Η σύζυγος Βέρμπλουμ. Η Νίνα. Η Νίνα, ναι. Δεν με εντυπωσίασε. Περίμενες κάτι πιο εντυπωσιακό για τον Πόντους. Περίμενα κάτι διαφορετικό σίγουρα. Γιατί έχουμε δει ότι στον ΠΑΟΚ οι κοπέλες, οι σύντροφοι, οι σύζυγοι των παικτών είναι όλες εντυπωσιακές. Πολύ καλές. Ναι, δηλαδή να ξεκινήσεις από την κοπέλα του Πασχαλάκη, δεν θυμάμαι πώς τη λένε τώρα, Αντριάνο νομίζω. Ναι. Του Πέλκα πάρα η πολύ Εύη. Όμορφη, η Εύη πάρα πολύ όμορφη, του Πέλκα. Και η Βάσο, η δική μας, ναι, Βάσο, είναι μια θεότητα από μόνη, είναι μια κατηγορία από μόνη της. Γενικά όλοι έχουν έτσι πολύ εντυπωσιακές γυναίκες και του Πρίγιοβιτς, μην ξεχνάμε την κυρία Πρίγιοβιτς, σε παρακαλώ. Μαριάννα. Ναι, δηλαδή είναι, είναι του Βέρμπλουμ, δηλαδή είναι μια κοπέλα, δεν έχει κάτι προς Θεού, μπορεί να εξηγηθούμε. Χτυπάς Βέρμπλουμ, δες πως γυαλίζει το μάτι μου. Όχι, 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 καθόλου, δεν είναι καθόλου του γούστου μου. Όλα του είναι ωραία και γυναίκα. Όλα. Όχι, όχι. Και τα μωρά. Όλα. Τα μωρά δεν τα έχουμε δει. Δεν έχεις κάνει καλό Instagramικό ρεπορτάζ. Τα έχεις στο Instagram. Ναι. Κοίταξε να δεις. Γενικά, εγώ από την πρώτη μέρα που τον είδαμε και μπήκα στο προφίλ του στο Instagram, ο άνθρωπος κουβαλάει μια τρέλα παραπάνω. Δηλαδή, τις τελευταίες τρεις μέρες, εμείς είχαμε τώρα, θα μου πεις, την κάψα μας, πότε θα έρθει, και έκανε αυτές τις αιώνιες στα μάτια μας διακοπές δύο μηνών. Τις τελευταίες τρεις μέρες ανέβασε βιντεάκια που τα είχε με μία μέλισσα. Πήρε ειδικό αυτό το ψεκαστήρι που είχαν και τα καρτούν, που ναι, ψεκάζεις, ναι. Ναι. Πήρε και κυνηγούσε μια μέλισσα σε ένα σωλήνα. Επειδή όμως δεν είχε αυτή τη μάσκα που έχουν οι μελισσοκόμοι, mm-hmm, έβαλε ένα κάτι τι στο πρόσωπο και κρατάει στα δύο χέρια τα σπρέι. Ο άνθρωπος, σου λέω, έχει ένα προβληματάκι παραπάνω στη μούρλα, ναι, του. Ναι. Και έχει πολλές φωτογραφίες και με τα μωρά. Στις διακοπές είχαν μαζευτεί με κάτι φίλους και ήταν όλοι καρναβάλια αντιμένοι, καουμπόιδες, σαμουράι. Ναι. Και επανερχόμαστε στο ότι οι ποδοσφαιριστές έχουν όλα τους τα προβλήματα λυμένα και μπορούν να ντύνονται κατά καλό καιρό πια καουμπόιδες και να κάνουν και γενικότερα ό,τι άλλο θέλουν. Τώρα φαντάζεσαι εγώ να σηκωνόμαι να πάω στο γραφείο στο SDNA με Σταύρο Κόλκα ντυμένη καουμπόις, δηλαδή. Όχι. Γι' αυτό σου λέω ότι θα τα κάνουν και αυτά στις διακοπές. Αλλά εντάξει, ναι, μην ξεχνάμε ότι και αυτοί έχουν δύο μήνες όλους, ναι, και όλες να τα κάνουν. Οι τυχεροί, όπως ο Βέρντου. Τυχεροί, ναι, ναι. Οι υπόλοιποι κάναν 20 μερούλες και τέλος. Για τα μάτια του κόσμου. Να πάμε λίγο στα νούμερα που έχει ο Σουηδός Χαφ. Ναι, για πες μας για το που λένε σου τα νούμερα του. Όταν λες έτσι που λένε. Ναι, ναι. Δηλαδή τώρα το μαγικό θα ήταν να μην έχει ο Μιχόγεβιτς το 16. Ναι. Και να γιατί το προηγούμενο που λένε μου είναι ο Γκοϊκο Τσίμηρο, το θέλω να ξέρεις. Ναι. Έχουμε και ίδια μέρα γενέθλια. Καρμικό, θα έλεγα. Ναι, και τον αγαπώ πάρα πολύ τον Γκοϊκο. Αν μπορούσε να έχει και το 16 τώρα ο Βέρμπλουμ, θα ήμουν όνειρο. Θέλεις να στείλουμε ένα μήνυμα στο Μιχόγεβιτς στο Instagram, να κυρία Μιχόγεβιτς, άλλη κι αυτή, επίσης κυρία Μιχόγεβιτς. Εντάξει, μιλάμε ότι είναι από το 1 μέχρι το 10 παίρνει 20 η κοπέλα. Αλήθεια. Ναι, ναι, πολύ καλή. Βοσνία κι αυτή. Ναι, ναι, νομίζω, ναι, ναι, ναι. Πολύ κοίτα καλή. Να δεις που μας τη βγαίνουν στη στροφή οι Βόσνιες. Έρχονται και μας παίρνουν. Γιατί και του Γκοϊκό η Νέβενα, πολύ ωραία κοπέλα. Ναι, και αυτή, και αυτή. Και πολύ ήσυχη, θέλω να σου πω. Εγώ λες οι ξένες πάνω κάτω ήσυχες, δεν κάνουν και καμιά έξαλλη ζωή. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ο Σουηδός Γκατούζο, mm-hmm, γιατί έχει και αυτό το προσωνύμιο, έχει παίξει και φορ στην Τζεσεκά. Πέρυσι σε 13 παιχνίδια απογωνίστηκε ως φορ, είχε απολογισμό 6 γκολ και 2 ασίστ. Σαν φορ.
Το όχι. Λοιπόν, παράλληλα έχει χρησιμοποιηθεί και ως κεντρικός αμυντικός, επιτελικός μέσος, σαν δεκάρι, δηλαδή τα νούμερα. 224 παιχνίδια είχε με την Τζέσεκα, 22 γκολ και 18 ασίστ. Με την Αλκμαρ, 17 γκολ, 13 ασίστ σε 97 εμφανίσεις. Με την Γκέτεμπορκ, ακόμα πιο πίσω, 23 γκολ, 11 ασίστ σε 70 παιχνίδια. Δηλαδή ο άνθρωπος βλέπεις ότι το έχει. Και σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος αμήνεται μαζικά αλλά και επιτίθεται μαζικά και με αυτούς τους ωραίους συνδυασμούς, το γρήγορο παιχνίδι, το repressing που κάνει, νομίζω ότι αν δέσει και κριθεί η μεταγραφή μακάρι ως επιτυχημένη, θα δούμε ωραία νούμερα και από τον Βέρμπλουμ. Κοίτα, όταν κοιτάς τα νούμερα σου βγάζει μία σιγουριά. Ναι, λες ότι δεν πάω στα τυφλά. Γιατί από το εξάρι δεν περιμένεις τέτοια νούμερα. Όχι, σίγουρα δεν περιμένεις. Τώρα θα μου πεις, είμαστε σε ένα ΠΑΟΚ που ο Σάχοφ στα 10 παιχνίδια που μπαίνει αλλαγή είναι αυτό το κλασικό που δεν ξέρω πώς δεν το έχουν καταλάβει ακόμα οι άλλες ομάδες για να το μαρκάρουν. Γιατί το κάνει 2 χρόνια τώρα. Έρχεται από την πίσω ζώνη και βάζει γκολ. Είναι όλα ίδια. Ναι. Είναι όλα ίδια. Το έχει δουλεμένο στην προπόνηση. Ναι. Ρε, εσύ, δεν είπαμε για τον Γκάνια. Ναι, άλλος. Τι γκολ ήταν αυτό. Εγώ τσίριζα. Και άμα δεις την παρακάμερα, φαίνεται ο Κρέσπο που είναι από πίσω, ναι, ναι, και πιάνει το κεφάλι του σαν να λέει, τώρα τι έβαλε. Ναι, ναι. Αντιπροσώπευε νομίζω όλους. Όλους, ναι. Δεν ακούστηκε το κλασικό γκολ στην Τούμπα. Ακούστηκε ένα ήταν αυτό, τι έβαλε. Ναι. Κοιταζόμασταν μεταξύ μας και λέγαμε, όντως ήταν ο Κάνιας. Και αν σκεφτείς αυτό που είχε γίνει στο τελευταίο φιλικό που είχε ένα δοκάρι και γυρνάει ο Λουτσέσκου και του λέει, δεν πειράζει, θα το βάλεις σε επίσημο, δεν χρειάζεται να το βάζεις στα φιλικά. Βγήκε, επιβεβαιώθηκε. Ξέρει. Και στο εκτός έδρας με τη Βασιλεία είχε 2-3 σούτ από εκείνο το σημείο. Μήπως το θέλει, μήπως... Έχει πάρει πολύ τα πάνω του ο Κάνιας. Ναι. Έχει πάρει πάρα πολύ τα πάνω του, δηλαδή ήταν πάντα... Προσπαθούσε, το έβλεπες, ναι. Προσπαθούσε. Από τον τελικό που έκανε εκείνη τη ματσάρα, που δεν το πιστεύαμε οι περισσότεροι, και μετά, και στα φιλικά, και τώρα στα επίσημα, κάνει πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Μακάρι να έχει διάρκεια. Μακάρι, ναι. Εκείνη που βλέπουμε να είναι τελείως διαφορετική, είναι ο Μαουρίσιο και ο Ελκαντουρί, οι οποίοι πέρυσι ήρθανε τελευταία στιγμή. Είχαμε πει ότι δεν έχουν κάνει προετοιμασία. Ναι. Ήταν και ο Ελκαντουρί, ας πούμε, ήταν και άτυχος, γιατί στο χρονικό σημείο που άρχισε η ομάδα να ρολάρει και να ανεβαίνει εκεί τον Νοέμβριο, ναι. Είχε τους τραυματισμούς, οπότε έμεινε αναγκαστικά εκτός. Και λέγαμε όμως ότι του χρόνου θα δούμε. Εγώ δηλαδή θυμάμαι που το συζητούσαμε και εδώ με την Ελένη, ότι λογικά του χρόνου και ο Μαουρίσιο και ο Ελκαντουρί με κανονική προετοιμασία το καλοκαίρι θα δούμε 2 τελείως διαφορετικούς παίκτες. Ο Ελκατουρί παίζει και εκτός θέσης, έτσι δεν είναι εξτρέμ. Όχι, όχι. Και χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή στα αριστερά, κατά ανάγκη. Πολύ καλά. Και ο Μαουρίσιο. Θεωρώ ότι ο Ελκατουρί, αν συνεχίσει έτσι και συνεχίσει να βελτιώνεται, θα γίνει ένα τρομερό πολυεργαλείο για τον ΠΑΟΚ. Αυτό, πολυεργαλείο. Δηλαδή, αξιόπιστο. Ναι. Θα είναι μια καλή λύση όπου τον χρειαστεί. Θα τον χρειαστεί σαν δεκάρι, θα τον χρειαστεί αριστερά. Οχτάρι, αρκεί να συνεχίσει να δουλεύει έτσι και να έχει μια σταθερή πορεία από εδώ και πέρα. Δηλαδή, και φυσικά να μην έχει τραυματισμούς όπως πέρσι. Μακριά, ναι. Εννοείται για όλους. Και όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, τον Άρη ή τις ομάδες εδώ. Ναι, προφανώς. Η υγεία είναι το πρώτο, να μπορούν οι παίκτες να παίζουν απερίσπαστοι. Κάτι ήθελα να σου πω. Τι? Γιατί κόλλησα. Για Ελκαντουρί λέγαμε. Ναι. Τέλος πάντων. Α, για τον Μπίσεσβαρ θέλω να πω. Μπαίνει κανονικά από σήμερα. Λογικά, έτσι. Άντε με το καλό. Τώρα πρωινή είναι η προπόνηση. Νομίζω ξεκινάει η προετοιμασία. Ναι. Ναι, χθες ρεπό. Ναι. Έχουμε και τα εισιτήρια. Μετά την προπόνηση να πούμε. Ξεκινάει η προετοιμασία για τα παιχνίδια με την Σπαρτάκ Μόσχας. Το παιχνίδι είναι Τετάρτη στις 8, να θυμίσουμε. Τα εισιτήρια τα είπαμε. Ο Βιερίνια δεν προλαβαίνει το πρώτο παιχνίδι, δυστυχώς. Αλλά θα δώσει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη ρεβάντς. Βιερίνια είσαι. Που θεωρώ ότι θα την προλάβει. Θα την προλάβει.
όσο περνάει από το χέρι του, έτσι, ιατρικά. Ναι, ναι. Είναι δύσκολα, αλλά επειδή ξέρουμε την επιμονή, θυμάσαι και πέρυσι το μάτς με τον Παναθηναϊκό που προσπαθούσε να προλάβει λόγω είναι τραυματισμού και τελικά του έγινε. Είναι επίμονη. Εντάξει, να σου πω κάτι. Γυναίκα πόντι έχει. Αν δεν έχει αυτό το ποντιακό πείσμα, ποιος θα το έχει. Σωστό και αυτό. Σήμερα θα είναι στην προπόνηση και η πρώτη του Τσούμπα. Ναι. Είναι ακπόμε τον γράφουν όλοι και η ΠΑΕ ακπόμε τον έχει γράψει. Ναι. Είδα κάτι βιντεάκια της Arsenal που έχουν οι fans στο YouTube, που λέει και ο Χρυσάνθος πολύ σωστά. Ναι. Τον λένε ακπόμε εκεί. Το ακπόμ κάνει είναι πιο αγγλικό. Είναι η αλήθεια. Ο άνθρωπος έχει νιγηριανές ρίζες, βέβαια τα αγγλικά του. Περιμένω με πολύ ενδιαφέρον τις μεταφράσεις που θα γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, γιατί ο άνθρωπος μιλάει αγγλικά με αγγλική προφορά. Ναι, αλλά άμα έχεις Ελένη Μπούντου δεν σε νοιάζει. Ναι, θα γελάσουμε νομίζω φέτος. Νομίζω θα γελάσουμε φέτος. Δηλαδή θα πηγαίνει η Ελένη να του πάρει δηλώσεις και θα της λέει «Hello, darling». «Hello, darling». Γιατί είναι άλλη προφορά από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Μέσα από το Λονδίνο. Πώς λέει, από πού είσαι, Θεσσαλονίκη. Μέσα από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Είσαι από τη γέφυρα, ας πούμε, τριγύρω. Έτσι, αυτός Αγγλία, μέσα. Λονδρέζος. Έχουν άλλο. Ναι, άλλο αέρα. Εγώ για τις δηλώσεις που είδα χθες το απόγευμα που έκανε, είναι πολύ ωραία τα αγγλικά τους. Θα κατέβουν τα lower από τους στίχους φέτος, θα τα χρειαστούμε. θα δουλεύει 24 ώρες τη μέρα το Google Translate. Να σου πω κάτι, οι εφαρμογές πλέον είναι τόσο εξελιγμένες που το βάζει εκείνη την ώρα που μιλάει και στο γράφει κατευθείαν. Ειδικά αφού είναι με αγγλική προφορά. Δεν είναι τα αγγλικά που μιλάει, ας πούμε. Δεν είναι ένας τα αγγλικά των. Όχι. Τα αμερικάνικα από τους μπασκετμπολίστες που έρχονται. Εντάξει. Τη συνέντευξη. Μια συνέντευξη του Γκος που είχα ακούσει, τη λάτρεψα. Ναι, αυτό το μεν. Που λέει. Σ' άρεσε αυτό το χαλαρό. Ναι. Δεν βαριέσαι λίγο. Λίγο πιο γιόλο κατάσταση. Ενώ ο Λονδρέζος είναι πιο. Τικ-τακ-τόου, ρε παιδί μου. Πιο... Ναι, ναι, ναι. Πιο μαζεμένο. Είναι που θα έχει γυαλίσει τα παπούτσια του πριν. Λίγο να πιο αριστοκρατικό, ναι. Ναι, ναι. Λίγο πιο αριστοκρατικό είναι. Βγήκαν τα εισιτήρια, βγήκαν πληροφορίες για τα εισιτήρια που θα πληρώσουν όσοι ταξιδέψουν στη Ρωσία. Καταρχάς να σου πω ότι έκανα μια μίνι έρευνα, μήπως και ναι, ναι. Μπορώ ας πούμε να πάω. Δεν βγαίνει και πάρα πολύ ακριβά, το περίμενα πιο ακριβό. Ναι. 2 εκατοστάρικα πάνω έλα βρήκα. Δεν είναι δηλαδή η απλησία. Όχι, εντάξει. Αν έχει κρατήσει κάποιος λεφτά για να πάει διακοπές και θέλει να τα διαθέσει. Μπράβο, εκεί, μπορεί να πάει να στη Μόσχα. Για πιο μετά, θα μου πεις νωρίς είναι. Το Κωνσταντινούπολη ή Πορτογαλία για Μπενφίκα είναι πιο ακριβά. Απλά για την Ρωσία άκουσα και νομίζω ότι ισχύει ότι αν δεν έχεις βγάλει βίζα 6 μήνες νωρίτερα. Και ή διαβατήριο πρέπει δεν να μπορείς να ταξιδέψεις. Ή διαβατήριο. Νομίζω. Το οποίο να μην βγει τώρα πρέπει ναι, να ναι, έχει πρέπει βγει. Πρέπει να έχει βγει 6 μήνες πριν. Εντάξει, νομίζω ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ επειδή κάνουν χιλιόμετρα συχνά πυκνά. Καλά, ναι, εντάξει. Και έχουν πάει μέχρι. Ξανά και Ρωσία έχουν πάει. Έχουν πάει και Αζερμπαϊτζάν. Θα έχουν λογικά. Θα έχουν λογικά έτοιμα τα διαβατήρια. Τα εισιτήρια λοιπόν για την. Έλα, πες το εσύ μπορείς. Σωστά να το πεις όμως, όχι μην το πεις ατρίτιε. Είναι ταφ κάπα ρο. Είναι ατκρίτιε. Α, σαν να λέμε at Crete, στην Κρήτη. Ναι. At Crete Arena, έτσι άμα το συνδυάσουμε είναι εύκολο. Το οποίο χωράει 45.360 φιλάθλους. Θα χωρέσουμε. Θα χωρέσουμε, να μας δώσουν πολλά, δεν κατάλαβα. Ναι. Στην Βασιλεία το γήπεδο ήταν άδειο. Οι υποξίδες είχαν πάρει και εισιτήρια μεμονωμένα, γιατί είναι και κάτι και εξωτερικού πάρα πολύ. Και δεν πήραν από αυτά που διέθεσε η ΠΑΕ τα 2000. Το πέταλο ήταν γεμάτο, κάναν το δικό τους πάρτι, αλλά είχε και πάρα πολλούς μεμονωμένους, γύρω-γύρω. Μία κυρία μαυρούλα με το κινητό που τραβούσε βιντεάκια την πρόσεξες. Όχι. Αυτή πρέπει να ήταν τουρίστες. Α, ναι. Σίγουρα. Ήταν Αμερικανόφατζες. Είπα να βγάλουν ένα και το ζευγάρι. Ο Κυριούλης ήταν με τον Μπερέ, σαν τον μπαμπά του Μπίσεσβαρ. τραβούσαν βιντεάκια την κερκίδα προς το τέλος του μάτς. Εντάξει, όπου και να πάνε δίνουν σοου. Αυτό που αγκαλιάζονται, που χορεύουν, χοροπηδάνε όλοι μαζί. Βγάζουν τις μπλούζες. Αυτό είναι ένα σοου. Λοιπόν, το φτηνότερο εισιτήριο είναι μόλις τα 1000 ρούβλια, δηλαδή 13,5 ευρώ. Τίποτα. Τίποτα. Άντε να πας για καφέ. Τα ακριβότερα, 271. Εντάξει.
τα οποία είναι για τα VIP βέβαια, έτσι. Ναι, υποθέτω. Από χθες έως και μεθαύριο, εισιτήρια θα μπορούν να αγοράζουν μόνο οι κάτοχοι διαρκείας της Σπαρτάκ και την επόμενη Τρίτη θα μπορούν να αγοράσουν όλοι οι οργανωμένοι φύλαθλοι του Συλλόγου της Μόσχας. Από την Τετάρτη θα είναι ελεύθερα για όλους. Όσοι είναι, γιατί έχουμε και μηνύματα έρχονται στο ΠΑΟ 24 ότι είμαστε από Μόσχα, αν θέλετε βοήθεια κτλ. Γιατί όπου και να πας, ΠΑΟΞΙ θα σε συναντήσει, ναι, να σε βοηθήσει. Έχει πολλούς που θα πάνε που είναι κάτοικοι Ρωσίας ή από γύρω-γύρω και να θέλουν να πάνε. Από την Τετάρτη ξεκινάει η ελεύθερη αγορά των εισιτήριων. Βέβαια ο ΠΑΟΚ θα βγάλει σίγουρα μετά το πρώτο μάτς που θα γίνει στην Τούμπα το πώς θα διατεθούν τα εισιτήρια που θα έχει εξασφαλίσει ο ίδιος για τους φιλάθλους που θα ταξιδέψουν από Ελλάδα. Οι Ρώσοι βέβαια έχουν δώσει εντολή, έτσι, στους δικούς τους για το μάτς που είναι εδώ. Δηλαδή? Τώρα θα σου πω. Αυτή, μετά από ένα παιχνίδι που είχε γίνει μεγάλος χαμός στη Ρωσία, δεν θυμάμαι τώρα με ποια ομάδα ήταν, είχαν και ένα νεκρό. Α. Η UEFA τους έβαλε τιμωρία 2 χρόνια επιτήρηση και 2 παιχνίδια κλεισμένων γι' αυτό. Το 2 χρόνια επιτήρηση, επειδή το έχει περάσει και ο ΠΑΟ, ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά πόσο αυστηρή είναι η UEFA σε αυτά τα ζητήματα. Ναι. Για να αποφύγουν λοιπόν οποιοδήποτε πρόβλημα, έχει δώσει εντολή η Σπαρτάκ στους φίλους της ότι καλό είναι να μην ταξιδέψουν καν στην Ελλάδα. Ναι. Και ότι όσοι θέλουν θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν διαβατήριο για να προμηθευτούν τα εισιτήρια. Λογικά θα είναι τόσο λίγοι που πάλι θα είναι στα VIP όπως έγινε και με τους οπαδούς Βασιλείας. Είχαν εκεί πάνω. Ναι, τώρα... Γιατί από ό,τι είδαμε στα εισιτήρια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που έβγαλε είναι για όλες τις θύρες. Ναι. Διαθέσιμα για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Οπότε η οπαδή της Σπαρτάκ θα είναι πάλι στα επίσημα μάλλον. Δεν νομίζω να είναι και πολύ μεγάλος αριθμός, οπότε... Ναι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο, δεν το λες, δεκάλεπτο. Ναι. Έτσι πρωί ήρθαμε, θα... μεσημέρι θα φύγουμε. Πρωί... Α, είδες. Ναι. Να μιλάει η πείρα του δημοσιογράφου. Λοιπόν, κλαίω. Βλέπω στο SDNA τίτλο «Δεν υπάρχουν οι Ιαπωνέζοι». Δεν παίζει ο Ινιέστα και βρήκαν σωσία του. Δεν θα κάνεις κλικ. Λέει σε παρένθεση πίξ, που σημαίνει ότι θα τον δεις κιόλας. Άκου τι έγινε. Την Κυριακή αύριο παίζει για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος Ιαπωνίας. Το Τόκιο φιλοξενεί τη Βίσελ Κόμπε. Ο Ισπανός θα λείπει. Γιατί είχε υποχρεωτικό έκτακτο ταξίδι για να ρυθμιστούν όλα όσα αφορούν την εγκατάσταση της οικογένειας στην Ιαπωνία. Οι άνθρωποι του γηπεδούχων αντιμετωπίζουν πρόβλημα καθώς υπολόγιζε να γεμίσει το γήπεδο από φιλάθλους λόγω Ινιέστα. Ναι. Ωραία. Τι κάνανε. Μετά την αρχική απογοήτευση είχαν μια ιδέα. Προσέλαβαν τον Ιαμ Νόντα. Νόντα με όμικρον, έτσι δεν είναι ο επαμεινώντας Νόντας. Okay. Ο οποίος σύμφωνα με τους Ιάπωνες μοιάζει στον Ινιέστα θεωρώντας πως αν τον βγάλουν στον αγωνιστικό χώρο θα πείσει ότι είναι αυθεντικός. Παιδιά, η φωτογραφία είναι όλα τα λεφτά. Πού να ξεκινήσει? Από τη μικρή μπάκα που έχει ο Νόντας. Όχι μικρή. Ότι στη φάτσα όντως Ινιέστοφέρνει. Δεν ξέρω. Φέρνει λίγο. Ινιέστοφέρνει, αλλά... Φέρνει πιο πολύ σε αυτό που έπαιζε, που είχε την παρουσίαση για το κάστρο του Τακέση παρά στον Ινιέστα. Φοβερά πράγματα. Και από τον Ινιέστα να πάμε προς τα πίσω ένα βήμα στην Μπαρτσελόνα. Έχει διαρρεύσει από μία ιστοσελίδα που ειδικεύεται στις φανέλες των ομάδων ποια θα είναι πιθανότατα η τρίτη εμφάνιση των Καταλανών. Και είναι ένα, Ειρήνη, θέλω να γίνεις πολύ συγκεκριμένη τώρα στον φίλο άντρα Κροατή και να του δώσεις να καταλάβει τι χρώμα είναι αυτό. Λοιπόν, είναι το φωσφορούχο πορτοκαλί παύλα κόραλι, ροδακινί. Το οποίο συναντάμε συχνά πυκνά, για να σας βοηθήσω, σε παπούτσια ποδοσφαιριστών. Ναι. Αυτό το χρώμα δηλαδή. Σομονοροδακινό, ναι, τέτοιο. Ναι, πέρσι δεν θυμάμαι ποιοι δύο, αλλά δύο παίκτες του ΠΑΟΚ φορούσαν αυτό το χρώμα παπούτσια. Νομίζω ή πέρσι πρόπερσι, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Νομίζω ότι ο ένας ήταν ο Μιστακίδης, γιατί το είχα προσέξει. Και εμένα μου έρχεται ο Μιστακίδης. Και έλεγα ότι εντάξει, αυτό το χρώμα παπούτσια όχι, είναι κακό. Αλλά θυμάμαι ότι ο ένας ήταν ο Μιστακίδης. Είναι αυτό το χρώμα. Ναι. Και έχει και η μισή φανέλα έτσι σαν κορδέλα, κάπως έρχεται σε πιο έντονο και θα ρίσκει είναι βελούδο.
Το βλέπεις λίγο πώς γυαλίζει. Είναι βελούδο. Είναι. Εμένα μου θυμίζει μία τεχνική που χρησιμοποιούν σε κάποιους τοίχους που είναι σαν σβησμένο έτσι λίγο. Τώρα αυτό το λες μπορδόροδο κόκκινο κεραμιδί. Το λες κοραλοφεύγοντας. Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει αυτή η τρίτη. Το λέω. Ναι, δεν είναι Μπαρτσελόνα αυτή η τρίτη. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση καμία ομάδα νομίζω δεν μπορεί να εκπροσωπεύει αυτό το χρώμα. Αυτό το χρώμα ναι, είναι. Καταρχάς είναι λάθος, γιατί αυτό το χρώμα είναι μόνο καλοκαιρινό. δηλαδή. Φανταστείτε χρώμα... ότι θα είστε λίγο πιο άσπρη το καλοκαίρι, ναι, το χειμώνα. Με θα σε χλωμιάζει. δηλαδή, ποιος σχεδιάζει αυτές τις φανέλες, for God's sake. Οι τρίτες πραγματικά, γιατί να υπάρχουν, τέλος πάντων. Ώρα ντέρμπι σήμερα για τη Σπαρτάκ. Είναι ο επόμενος αντίπολος που κοιτάμε, οπότε κάνουμε focus όλη τη Σπαρτάκ. Σήμερα παίζει παιχνίδι με τη Λοκομοτίβ Μόσχας. Το ντέρμπι της Μόσχας, μπορούμε να το πούμε. Ναι, ναι. Πώς είναι, ας πούμε, τα πάω Κάρις Άρης Πάκ, τα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Είναι τοπικό ντέρμπι. Τοπικό ντέρμπι. Είναι για τη δεύτερη αγωνιστική του ρωσικού πρωταθλήματος. Έχουν κερδίσει ήδη το πρώτο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής η Σπαρτάκ με 1-0 την Όρεμπουργκ. Οπότε σήμερα κοιτάμε πολύ καλά τι γίνεται εκεί, σκάουτινγκ και τα λοιπά. Τα μάτια του ΠΑΟΚ στη Σπαρτάκ σήμερα με τη Λοκομοτίβ. Να τους και ο τίτλος. Βέβαια ο Σαλβατόρε Μποκέτη δεν ήθελε να βρει τον ΠΑΟΚ. Ανάμεσα στους δύο... Ρωτιμούσε Βασιλεία. Ναι, ας πούμε η Λίβερπουλ, ο Κλόπ, τώρα τον πάρει τηλέφωνο, του πει «Hi, Jürgen, Βασιντάς». Τι γίνεται, θα σου πει ότι είναι πολύ χαρούμενος και όταν έβαλε το πρώτο γκολ ο Βαρέλα μπορεί και να σηκώθηκε από τον καναπέ και να κάνει «Yeah!» ναι. Ένα έτσι να το πανηγύρισε. Και αυτό γιατί από τη στιγμή που αποκλείστηκε η Βασιλεία ανεβαίνουν αυτόματα οι πιθανότητες η Λίβερπουλ να μπει στο pot 2, να μπει στο δεύτερο γκρουπ της κλήρωσης. Ναι, ναι. Καταλαβες. Ναι, ναι. Οπότε όλο το Λίβερπουλ πανηγυρίζει για την ΠΑΟΚΑΡΑ. Στη Σπαρτάκ όμως δεν χάρηκαν. Θέλαν Βασιλεία. Όταν και εγώ να την έβλεπα τη Βασιλεία και εγώ τη Βασιλεία θα ήθελα. Ναι. Όταν το ρωτήσανε λοιπόν τον Μποκέτη, στο πλαίσιο δηλώσεων για το επερχόμενο μάτσο τώρα με τη Λοκομοτίβ, είπε πιθανότατα ναι, η Βασιλεία θα ήταν πιο εύκολος αντίπαλος. Ο ΠΑΟΚ είναι μια δυνατή ομάδα με μια καυτή έδρα. Η μελέτη του αντιπάλου θα ξεκινήσει λίγο αργότερα. Παιδιά, όσο αργότερα, άμα θέλετε, δείτε το και μισή ώρα πριν το μάτσο. Ναι, ναι, το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα θα είναι δύσκολο, επειδή θα παίξουμε σε μια καυτή έδρα. Ο ΠΑΟΚ έχει δυνατούς παίκτες, όπως ο Μαουρίσιο, το γνωρίζουν γιατί έπαιζε στη Ζενίτ, δεν ήταν ναι, ο Μαουρίσιο. Ναι, ανέφερε μεταξύ άλλων ο άσος της Σπαρτάκ. Λογικά θα ξέρουν και το Χατσερίδη. Σίγουρα θα ξέρουν το Χατσερίδη. Να κάνουμε τις ευχούλες μας. Λογικά θα ξέρουν και το Βέρμπλουμ. Το Βέρμπλουμ. Και να μην το ξέρουν, θα το μάθω. Ναι. Ο Μποκέτη βεβαίως γνωρίζει πολύ καλά τον ΠΑΟΚ γιατί είχε αγωνιστεί. Ποιος έπαιζε στη Ρωσία. Ο Λέος Ζαμπά δεν έπαιξε. Και ο Ζαμπά. Ναι. Στην Γκρόζνη. Ναι, ναι. Έτσι. Ο Μποκέτη όμως ξέρει τον ΠΑΟΚ και από αλλού. Θυμάσαι μια Ρουμπίν Καζάν. Τη θυμάμαι τη Ρουμπίν Καζάν. Θυμάσαι τη Ρουμπίν που γούρλωσε και το μάτι. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ήταν στη Ρουμπίν τότε που παίξαμε για το Europa. Ναι. Έπαιζε ο Μποκέτη τότε. Εντάξει, άλλο ΠΑΟΚ βέβαια. Καλά, καμία σχέση. καμία Ας προετοιμαστεί και εκείνο αυτό, άμα θέλει. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Αύριο. Εσύ θα είσαι αύριο εδώ. Να σου εγώ πω θα κάτι. Κάνω μπάνιο. Α, εσύ θα κάνεις μπάνιο. Εντάξει, θα σου έλεγα πιστεύω έλα. Τώρα, πιστεύω. Θα πρέπει να φύγεις νωρίς, έτσι. Ναι, αν πάω τελικά. Ναι. Γιατί είναι αυτό που ξεκινάει η άδειά μου αύριο και είναι που λες ότι θα πάω και τελευταία στιγμή λες τελικά δεν θα πάω. Αν πας να ξεκινήσεις πρωί, γιατί το τελευταίο που διαβάζω στο φέστιβαλ για την καθιερωμένη έξοδο προς Χαλκιδική είναι αυξημένη κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, χωρίς να προκαλούνται μεγάλα προβλήματα στην κίνηση. Ωστόσο, καθυστερήσεις παρατηρούνται στο εσωτερικό δίκτυο της Χαλκιδικής. Ίσως είναι και αυτή που μένεις, ας πούμε, Καλυθέα. Δεν θα κάνεις απαραίτητα μπάνιο στην Καλυθέα, μπορεί να πας ένα σάνι πιο κάτω. Ναι, ναι, ναι. Όχι, εκεί στην Καλυθέα πάντα έχει ένα θέμα. Το κλασικό πρόβλημα είναι εκεί με χαμηλές ταχύτητες στην Ποτίδα και στην Καλυθέα. Ανάλογη είναι και η κατάσταση και στο δεύτερο πρόβλημα, στο δεύτερο πόδι, με το πρόβλημα να εντοπίζεται κλασικά στη Γερακινή και στο φανάρι της Νικήτης. Να ήμασταν τώρα εκεί ένα μαρμαρά. Μια ακτή κοβιού. Γιατί δεν περνάς εδώ, ρε, Ελένη, τι να την κάνεις στη Χαλκιδική. Εντάξει, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, ναι, τι ρωτάς, πρώτον. Δεύτερον, για να κάνω κι εγώ ένα μπάνιο, γιατί μια μουτζίτσα την έχω φάει φέτο.
Και εγώ να σου πω την αλήθεια, δύο φορές πήγα, δεν μπήκα καμία από τις δύο. Πάρα πολύ ωραία. Τη μία έβρεξε κιόλας, άστα. Υπομονή σε όσους αντιμετωπίζετε προβλήματα αυτή τη στιγμή, δεν πειράζει ραδιοφωνάκι. Μια χαρά. Ακολουθεί ο Παύλος Ραπτόπουλος, θα ακούσετε τα πάντα, στοιχηματικά, θα ακούσετε για τον Άρη, θα ακούσετε για μπάλα. Κάτι είπε τώρα, θα σας βάλει ένα ωραίο quiz και θέλει τη συμμετοχή σας, ας μην κάνουμε spoiler. Ναι, ναι. Να το πει ο ίδιος. Θα περάσετε. Είναι και το φιλικό του Άρη. Είναι και το φιλικό στις 2.30. Όλα θα. Να πάνε καλά και σε αυτό το φιλικό. Να καλή επιτυχία στην προετοιμασία. Να κάνει 4-4. Να πάει για το 4-4. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. 10 με 1. Με Ελένη Πούλου και Ελένη Μπούντου που επιστρέφει. Κανονικά. Δρυμύτερη. Δρυμύτερη. Και θα έχει και πολλά να μας πει. Εννοείται. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έκανε πάλι αυτό το πολύ ωραίο tour που κάνει στην Κεντρική Ευρώπη. Ήταν και στο παιχνίδι. Σίγουρα θα έχει φέρει, θα ανοίξει τα χαρτιά της αύριο, ναι, η Ελένη Μπούντου. Θα την περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία. Εμείς ανανεώνουμε, είπαμε, για αύριο στις 10. Εσείς συνεχίζετε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ειρήνη Φράσκου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ. Και για σήμερα και για τις προηγούμενες φορές, οπότε θες εδώ είμαστε. Εννοείται. Ξυπνάς ένα πρωί, δεν έχεις τι να κάνεις, πάω να πιω ένα καφέ με τα κορίτσια. Φυσικά και θα ξανάρθω. Καλή συνέχεια, καλά να περνάτε, καλή υπομονή. Γεια σας.